Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί μάχημο, δυνατό και ξυπνητό στη συχνότητα του Λίμπερο 107,4 από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον πλανήτη. Έτοιμοι να υποδεχθούμε την καινούργια ημέρα. Έτοιμοι να ταχθούμε πλάι στο αναπάντεχο, πλάι στο άγνωστο που μας περιμένει. Ξέρω αν βάρκα μας είναι η ελπίδα. Βάρκα μας είναι το ότι να είναι που διέπει αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είναι ο κυρίαρχος λόγος που μας κάνει να ξυπνάμε το πρωί. Το τι θα αντιμετωπίσουμε. Το δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Καλημέρα σε όλο τον μάχημο κόσμο που συνδέεται τώρα με την εκπομπούλα μας. Μας περιμένει και μας. Έχει τοποθετήσει τη συχνότητα στους 107,4. Έχει πατήσει τα ιντερνέτια. Και μαζί θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 8. Υπάρχει μια ανυπόμονη γραμμούλα που περιμένει στην αναμονή. Δεν ξέρω, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Έλα, μ' ακούς. Ποιος είναι? Έλα, καλημέρα. Ο Φωτιάτης μου. Έλα, ρε. Έχει πόρτα κλειστή, αγόρι μου. Οχ, οχ, οχ. Χτυπάω κουδούνια. Σοβαρά, μιλά. Γίνεται εδώ πέρα. Κλείσα και την πόρτα σαν το Κωστή του Τσαρόγγι. Ποιος την έκλεισε κάτω την πόρτα? Ποιος την έκλεισε κάτω την πόρτα? Δεν ξέρω τώρα, η κλειστή είναι η πόρτα. Ξέρεις ότι τώρα... αυτά τα πράγματα, τι κακό είναι αυτά τώρα. Σε πολεμ... ένας είναι ο Τσαρός και ένας εγώ τώρα. Σε πολεμάνες. Και εγώ λέω, πού είναι αυτή η ψυχούλα, γιατί δεν εμφανίστηκε εγώ. Όχι, εδώ κλείσαν την πόρτα. Κλείσαν τα κουδόνια εδώ, ξέρω εγώ. Κλείσα και τον τάφο. Η πόρτα αυτή, ξέρεις ότι για να ανοίξει πρέπει να κατέβω πάλι να κάνω τον θυρωρό. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δυνατόν. Περιμένω. Θα περιμένεις, βρε, έξω στο κρύο. Τι να κάνω τώρα, τέτοιο. Κάποιος... μόλις είδα 6 και 57 ήμουν εδώ. Ποιος την έκλεισε? Πήρα καφέ. Δεν ξέρω ποιος την έκλεισε. Μπάμπη μου, αγόρι μου, κάτι να κάνουμε, ξέρω εγώ τώρα. Δες το λιγάκι και... ναι, αλλά εγώ τώρα ξέρεις τι, είμαι στον αέρα. Το ξέρω, ναι, γι' αυτό και εγώ πήρα. Αλλιώς πώς θα σε πάρω και στο σταθερό ή να τα ακούσεις, αθόρυβο το έχεις. Ναι, με αυτό έχω, το έχω έξω έτσι κι αλλιώς, γιατί κάνω εκπομπή. Α, και ποιος θα κατέβει τώρα? Περιμένω, τώρα από εδώ και πέρα είναι από σένα, τώρα δεν είναι, είμαστε και δύο, έπρεπε να είναι στον αέρα. Ναι, βέβαια έπρεπε να είμαστε στον αέρα. Και τώρα τι να κάνω, να παρατήσω την εκπομπή, να κατέβω, όχι, να σ' ανοίξω? Δεν παρατάς, περιμένω. Περιμένεις, θα περιμένεις δελθύριο μέχρι τις 6.30. Τι περιμένω, τι να κάνω τώρα, δεν έχει κανένα, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Και ο υπουργός περιμένει να ακούσει εμένα τώρα. Τώρα τι να κάνω. Τι να κάνεις, μπορείς να φύγεις. Έχεις υποσχεθεί. Τώρα αυτό το πράγμα, εν αέριο, στον αέρα να βγαίνουμε τώρα, εγώ εσύ από πάνω και εγώ από κάτω. Να περιμένω την σαν το Ρωμαίο και την Ιουλία. Σαν το Ρωμαίο και την Ιουλία τα είμαστε. Ξεκίνησα από πάνω. Από το Τριάδη στη Θέρμη τα πόδια, 5 ώρα, 5 και 20 ξέρω εγώ, ναι. Και ήρθα με το φίλο μου τον Κυριάκο και με έφερε εδώ πέρα στο τέτοιο για να προλάβω. Να προλάβεις, ξεκάτσε, ξεκίνησε από το Τριάδη μέχρι που, με τα πόδια. Όχι, μέχρι τη Θέρμη να στην πιάτσα ταξί. Μάλιστα. Και σε έφερε ο φίλος ο Κυριάκος. Κανα φίλο κλειδαρά δεν έχουμε να έρθει να σπάσει την πόρτα. Οικοδόμος είμαι, δεν είμαι κλαράς. Σπάσε την αγκή. Σπάσε, φέρε μια μπουλ. Σε περιμένω και εγώ, τσάντσα, κύρις και εκεί. Όταν σας λέγαμε ότι αυτή η εκπομπή είναι η εκπομπή του αναπάντεχου, δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει, δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Αυτό εννοούμε, το τι τροπή θα πάρει κάθε εκπομπή. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Φωτιάδης, ο οποίος θα έρθει σήμερα να μας κάνει παρέα, ήρθε. Είναι κλειδωμένος απ' έξω. Άνοιξα εγώ την πόρτα κανονικά για να μπω του κτηρίου στις 6 παρά 4 παρά 20. Και η πόρτα αυτή τη στιγμή 5 παρά 3 είναι κλειστή. Ποιος και γιατί πολεμάει το λόγο επειδή? Δεν θα φημώσουνε τις φωνές μας. Δεν θα μας διαβάλουν, δεν θα μας καταστήλουν. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μας κάψουν το φρόνημα. Θα είμαστε εδώ παρόντες στα στούντια. Πρέπει να παρατήσω τώρα εδώ τον αγέρα και να κατέβω κάτω. Έπρεπε να βάλουμε μια πόρτα αυτήν σαν τα χωριά, με το σκοινάκι που ανοίγει από μέσα, ας πούμε ο σύρτης εκεί, η κλειδαριά.
να τελειώνουμε, βρε αδερφέ. Χρέη Θυρορού, κυρίες και κύριοι, πέρα από χρέη ραδιοφωνικού παραγωγού, στο πάρα πολύ πρωί από τις 6 μέχρι τις 8 ασκεί ο Μπάμπης Μπατμανίδης. Εγώ δηλαδή. Θα βάλω και το τηλέφωνο μου στο τέλος. Διανυκτερεύει. Κλειδαράς. Θυρορός. Τι να πει κανείς. 2-31-0-2-8-3-8. Αν κλειστήκατε, αν χάλασε κάποια μπρίζα, οτιδήποτε υπάρχει σε αβαρία, είμαστε έτοιμοι εδώ να σας την υλοποιήσουμε, να σας την διευθετήσουμε. 2-31-0-2-8-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας από πάντα, από πολύ νωρίς. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε εκεί διαρκώς στη σελιδούλα μας. Τώρα εγώ αισθάνομαι ότι Φωτιάδης κάτω είναι σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα μέσα στο κρύο, μέσα στο αγιάζι. Αυτό είναι η πιο δακρύβρεχτη χριστουγεννιάτικη ιστορία, αλλά πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να ανοίξει η πόρτα, η πύλη. Ανοίξτε την πύλη, δεν έχουμε άλλα. Λες να άνοιξε τη τηλέφωνο, είναι αυτό ο Κασκλιδαράς. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Οχ, βαρύς, τι έγινε. Οχ, γιατί ακούγεται έτσι το τηλέφωνο σου, τι μπουκωμένο. Δεν ξέρω τι έστει. Ήπιε και αυτό, μπουκωμένο είναι. Ναι. Φωτιάδης βγήκε στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν βγήκε ακόμα, δεν βγήκε καν στο ραδιόφωνο, είναι από κάτω στην πόρτα και μας περιμένει γιατί έχει κλειδωθεί. Τώρα έγινε αυτό. Ναι, μας πήρε στον αέρα, κάποιος έκλεισε την πόρτα. Δεν ήταν ο Βοριάς. Μόλις το άνοιξα το ράδιο. Ναι, έχασες εδώ συγκλονιστικές. Εγώ πρέπει να παρατήσω. Βγάλουμε ένα αντικλείδι. Ναι, θα το βγάλουμε ένα αντικλείδι. Τώρα μόλις ανοίγω επάνω, ναι. Όσο το κλείδι θα φταστήσω ένα κεράδιο. Να του παραδώσω όντως τα κλειδιά. Μήπως να παρατήσει την εκπομπή. Τι νόημα έχει εκπομπή τώρα εδώ να είμαι μόνος μου στο στούντιο, ενώ είναι η παρέα κάτω και με περιμένει. Από το μπαλκόνι έλειξε το κλείδι, ρε. Ναι, μήπως να κάνουμε αυτή τη σύνδεση να βάλουμε. Το κλείδι από το παράθυρο, από τον μπαλκόνι. Από τον μπαλκόνι, να κάνει μια αναρρίχηση. Ο άλλο Spider-Man, Batman και Spider-Man θα είμαστε εδώ τα πρωινά. Δεν ασχολήσουμε σήμερα. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει. Σήμερα ιδίως κανείς δεν ξέρει. Θα έχουμε ιστορίες. Καλά, μα λέει ο Φωτιάδης θα έχει. Θα έχει ιστορίες. Εσύ αργά ξύπνησες, τι έγινε. Χύσαμε το γάλα. Χύσαμε το γάλα, τι συνέβη. Από κόσμο κάτω στο σπίτι. Ναι, στο κτήμα. Ναι, στον κάτω όροφο, έξω, έβρεχε και γουστάραμε. Γουστάρατε με τη βροχή. Ναι, ψητά είχαμε. Ψητά. Ψητά, τις ώρες, στα κάρβουν. Ναι, στα κάρβουν αυτά, φαντάζομαι. Χίσαμπελή την καρδάρα με το γάλα. Και άφθονο έρε το κρασί. Ναι, παράκμη είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι. Τι παράκμη είναι αυτό. Τι παράκμη. Ένα φίλο να αρχίσει να φέρει ένα κουμπί πάση, ένα κουμπί κουμπάδο. Φέρει από την ακραία τα γενέα του. Ναι, δεν έχει να φέρει ένα κακάο γάλα. Κάτι. Τίποτα. Όλοι έρχονται για κακό σκοπό. Επισκέπτε. Και φαντάζομαι ότι αλλοιώθηκε και η πραγματικότητα λιγουλάκι. Α, μπράβο, καλά, εξηγήθηκε. Καλά, τι είπε. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα. 12 το βράδυ. 12 το βράδυ ξύπνησα και γίνει γλώσσα τσαρούκι και ήρθε νερό να. Γλώσσα τσαρούκι, φαντάζομαι. Από το πρωί αυτό ήρθαν εκεί οι φίλοι. Μάλιστα. Εντάξει, καλά σ' ακούω όμως, σε καλά επίπεδα. Καλή τα μπερδέψα. Έτσι. Συνετός, έμπειρος. Ναι. Πάνω απ' όλα. Και τι περιλαμβάνει το σημερινό μας πρωινό. Τώρα τι πρισμένο φταίει. Όχι, ξεχάνουμε ρε εσύ. Έχει αλλοιωθεί και η πραγματικότητα του κινητού σου. Δεν σε ακούμε καθόλου. Δημήτρη, ξαναπροσπάθησε εδώ να μας μεταφέρεις το μενού της ημέρας. Σε φιλούμε. Τσάου. Χύσαμε λέει την καρδάρα. Ένας φίλος να πάει μία πάστα. Όντως. Συμμερίζομαι τον πόνο. Ήταν εκπομπή έτσι που σήμερα θα μεταφέρει μηνύματα. Ίσως να τα μεταφέρουμε και προς τον Άγιο Βασίλη. Ένας φίλος να έρθει να φέρει μία πάστα. Όλοι για κακό σκοπό επισκέπτονται το σπίτι του Δημήτρη μας στην Βέρεια. Και νομίζω συμβαίνει και σε αρκετούς εκεί έξω. Μπορώ να αντιληφθώ και να συμμεριστώ και εγώ αυτόν τον πόνο ενίοτε με τους δικούς μου φίλους. Ένας μια πάστα, ένας να με πάρει μια φορά να πει να πάμε να φάμε ένα μπακλαβά. Ουδής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
μέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Το έκανες δεύτερη φορά, τελικά εσύ φίλε, κρύβεσαι απ' όλα. Ναι. Την άλλη φορά κλειδώθηκε ο Παφούλιας. Ναι. Τώρα κλειδώθηκε ο Φωτιάδης. Ναι. Δεν του κλείνει την πόρτα για να μην σε κλέψουν τη δόξα. Έτσι, τέτοιος είμαι, τέτοιος είμαι. Δεν αντέχω. Λόγον, θέλω να ακούσω λόγων επειδή. Περίμενα μέρη τη 6 και. Τι θα γίνει τώρα. Ζούσες. Βάλε να παίζει οικοδομή. Ναι. Και κατέβα κάτω να ανοίξει. Σάμα τη, ναι, και άμα φύγω. Ναι, άμα φύγω τώρα θα το καταλάβει κανείς. Όχι ρε, βέβαια. Θα άμα... καταλάβει, ναι, γιατί θα παραφέρει στο Φωτιάδη. Κάτσε, λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή εγώ και άλλοι τρεις ακροατές. Άμα κάνουμε μια συμφωνία κυρίων τώρα. Ο Δημήτρης, εγώ, εσύ. Έχει, ακούει και το Ρόντο, και το Ρόντο ακούει. Εντάξει, ναι, 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 άμα... Δεν κοιμήθηκε καθόλου για να ακούσει. Ναι, άμα πούμε ρε παιδιά να το παρατήσω λίγο να πάω να ανοίξω το Φωτιάδη. Το σκέφτεται τώρα, τώρα και η ψυχούλα μου παγώνει και εμένα, μην νομίζεις. Ναι. Αλλά... Χθες είδα τον Παφούλια στη γειτονιά σου. Στη Σταυρούπολη. Ναι, ήταν στη στάση, εκεί στο πνευματικό, κάπου εκεί στη στάση πρέπει να είναι. Τι έκανε εκεί. Στο ψυχιατρίο, δεν θυμάμαι. Σε ψάχνε. Μια στάση, κατά τις 12-12.30, πότε πρόλαβε, πήγε πάνω, ήρθε. Δεν το μίλησε. Προς τα κάτω. Δεν το μίλησες. Όχι, με τα μάξι μου εγώ, ρε, γιατί μετά περίμενε το λεωφορείο. Έτσι, να τον αναγνωρίσεις. Είχε το τσιγάρο στο στόμα εκεί, τριφτό, δεν το είχε ανάψει ακόμη, αφού... τα χέρια στις τσέπες, περίμενε μάλλον. Αφού είναι αλάνι, αφού είναι αλάνι. Μπορεί να περίμενε να μπει μες στο λεωφορείο για να τα ανάψει. Τι κανονικότατα, κανονικότατα. Τι να κάνεις, τι να κάνεις. Και εμείς τώρα... Μετράμε αντίστροφα να πάμε να κάνουμε διάλειμμα, κανονικότατα. Ναι, ναι, ναι. Το αντέχω, μάλιστα, έγινε, συμφιλούμε, τσάω, τσάω. Αχ, τι θα έχει η σημερινή μερούλα μας. Ποιος ξέρει τι έχει να μας επιφυλάξει. Λόγον επειδή, κυρίες και κύριοι, στον Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της Τεταρτούλας μας, Τετάρτη 19 του μηνού, 19 του Δεκέμβρη, Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας, Αγίου Άρεος Μάρτυρος. Κάθε μέρα σχεδόν γιορτάζει ο Άρης, από ό,τι θυμάμαι στα εορτολόγια. Μία ο Αριανός, μία ο Άρης, μία ο έτσι, μία ο αλλιώς, μία αυτοκράτορας. Δεν ξέρω κι εγώ τι, κάθε μέρα είναι γιορτή για τον Άρη. Εορτάζουν λοιπόν η Αγλαΐα και ο Άρης σήμερα. Χρόνια πολλά και στους δυο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς. Σήμερα γιορτάζει και γίνεται μάρτυρας γιατί αποκλείεται από το κύπελο. Α, έτσι λες εσύ. Θα χάσει έργο θέλει. Λοιπόν, καλά. Πρέπει και εσύ πλέον να υιοθετήσεις, είπαμε το. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Έτσι. Να εξηγήσω καταρχήν γιατί ο Αστέρας Παφούλιας βρισκόταν στη Σταυρούπολη. Ναι, ναι, ναι. Δημήτρη, ήρθε για να ποζάρει, για να του κάνει το πρόσωπο στη Βασιλόπουλη. Στη Βασιλόπουλη. Υποσχέθηκε, όντως. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, να μην μείνουμε στο θα. Όλοι, καλά, όλοι λόγια, όλοι λόγια. Γιατί μετά θα αρχίσω να λέω για Ζαμπά και Λιμνιό. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι. Βασιλόπιτα στο μπλα μπλα. Θα βγάλουμε πανό. Κανονικότατα. Και να πω ότι δεν υπάρχει πλέον καινοτομία. Mm. Δηλαδή βλέπω ότι δεν προχωράει η δουλειά. Mm. Έκλεισε η Χαλιβουργική. Ναι. Δεν μπορούσαν δηλαδή να κάνουν κάτι. Δεν μπορούσαν να πάρουν... Να βάλουν εκεί υπεύθυνο του Ντακάπο. Ναι, υπάρχει. Εντάξει, επιχειρηματικότητα γενικότερα. Τίποτα. Προχωράει. Τίποτα. Προχωράει. Ναι, και άλλες, ας πούμε. Και άλλες. Η ενέργεια, πώς λεγότανε. Και άλλες εταιρείες, ναι, ας πούμε. Έτσι που έχουν φέρει την. Κάνουμε μια υπόθεση ότι είναι 6.30 mm-hmm. και κατεβαίνει κάτω. Και ανοίγει το Φωτιάδη. Κάνε το διάλειμμα τώρα. Εντάξει, τέσσερις. Τέσσερις. Εδώ έχω πέντε εγώ. Έξι. Πιο μπροστά για τους αγώνες. Ναι, ναι. Έξι... Γιατί για να είμαστε ακριβώς, αν μπράβο. 6 και 20 το διάλειμμα, μπαίνουν τώρα οι διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις. Δεν είναι κακή ιδέα, θα το κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Ναι, ναι. Έγινε. Χαιρετώ. Έτσι, συμφωνία κυριών, κυρίες και κύριοι. Δύο-τρεις είμαστε εδώ στα στούντια του Τσιάλος. Θα το κάνουμε πιο νωρίς το διαλυματάκι μας, να ξεπετάξουμε να δούμε εδώ τις. Να μου πεις ποιος άλλος ενδιαφέρεται. Επίσης, εκτός από την Αγλαία και τον Άρη, λέει, εορτάζει ο Βονιφάτιος. Υπάρχει τέτοιο όνομα. Βονιφάτιος, εδώ τώρα ακούστε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, να γουστάρετε. Είναι ο εξελληνισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Bonifatius, το οποίο σημαίνει καλόμυρος. Άρα είναι το αρσενικό του καλομύρα. Για να γνωρίζουμε, σήμερα θα σας κάνουμε σοφότερους, που έρχεται μετά και η Papyrus, Larousse, Britannica, Εγκυκλοπαίδια και ιστορίες του Φωτιάδη, και εμείς, ας πούμε, προσπαθούμε να συνδράμουμε με τον τρόπο μας.
το να είστε μέσα στα πιο άσχετα πράγματα της ημέρας. Από κοσμοστορικά στοιχεία δεν βλέπω εδώ καμιά έτσι, κανένα γεγονότο που αξίζει να μνημονεύσουμε, καμιά προσωπικότητα. Από το αθλητικό γίγνεσθε τίποτα ρε παιδιά. Σας σήμερα ποιον βλέπω εδώ, γενέθλια έχει ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος. Σας σήμερα το 1986 ο Λάζαρος, ο μοναδικός παίκτης που έχει αγωνιστεί με την φανέλα των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, και παρολίγο και της Λίβερπουλ, αυτό να μην το ξεχνάμε. Βεβαίως, βεβαίως. Επίσης, σαν σήμερα το 1964 γεννιέται ο μεγάλος μπασκετμπολίστας του μπάσκετ που είχε πει κάποτε ο Μάκαρος, ο Άρβιντας Αμπόνης. Ξέρω, το έχουμε μεταδώσει και άλλη φορά αυτό το ηχητικό. Είναι από τα αγαπημένα μου που κυκλοφορούν στις έτσι cult στιγμές, στις ρετρό στιγμές. Μία συνέντευξη, μάλλον δηλώσεις Μάκη Ψωμιάδη όταν είχε την ΑΕΚ. Το 1989 ήταν πρόεδρος της καλαθοσφαιρικής ΑΕΚ και είχε παίξει ΑΕΚ απέναντι στην Ζαλγκύρης, αν δεν κάνω λάθος, και είχε επικρατήσει για το κύπελο κυπελούχων. Και ο Μάκης, ο Μάκαρος, είχε βγει και είχε προαναγγείλει μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή εκείνη την εποχή, την απόκτηση του Άρβιντα Σαμπόνης πριν πάει στο NBA, μέσα από τα χέρια των Portland Trail Blazers, ήταν το νούμερο ένα παίκτης της Ευρώπης, ότι θα ερχόταν στην ΑΕΚ μαζί με Μινά, Γκέκο, Αρίδα και άλλους πολλούς. Ακούστε αυτό το σπάνια ομορφιά ηχητικό. Ο κόσμος σήμερα έλειψε από το γήπεδο. Συνήθως ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο από ό,τι βλέπω, και τον μπάσκετ που είναι ένα από τα πολύ καλά αθλήματα. Σήμερα έλειψε ο κόσμος της ΑΕΚ. Δυστυχώς σήμερα δεν χάρηκε ο κόσμος της ΑΕΚ τη μεγάλη νίκη στην ιστορία της ΑΕΚ. Σήμερα η ΑΕΚ έκανε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της μετά από τον άνθρωπο του 68. Έτσι. Είναι τα σχέδια της διοίκησης. Τα σχέδια τώρα, εδώ είναι το καλό. Για την ομάδα του μπάσκετ. Τα σχέδια μας είναι πολύ μεγάλα και οι στόχοι μας είναι πολύ μεγάλοι. Δηλαδή οι στόχοι μου. Δηλαδή. σκέφτομαι να φτιάξω την ομάδα του μπάσκετ της ΑΕΚ μια πολύ μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό το ρωτάω γιατί ήταν το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα βέβαια, σήμερα που μιλάμε, ορισμένα γραφόμενα για μεταγραφή, πιθανόν μεταγραφή του Σαμπόνης, πώς αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θέλω να ξέρω. Όντως είναι πραγματικότητα, έγινε μια επίσημη πρόταση από μένα στο πρόεδρο και στο νομοσπονδιακό πρόεδρο του μπάσκετ της Λιθουανίας. Είναι θετική η απάντησή τους, απομένει τώρα η τελική συζήτηση με τον παίκτη, το μεγάλο αυτό μπασκετμπολίστα του μπάσκετ. Μπασκετμπολίστα του μπάσκετ. Που πιστεύω ότι ο μεγάλος Άρβιντα Σαμπόνης. Δεν είναι διατεθειμένη η ομοσπονδία του και η ομάδα του να τον δώσει στην Αμερική. Αυτό μου είπανε. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν ήταν διατεθειμένη να το δώσει στην Αμερική παρά λίγο να έρθει στην Άκη. Εμείς μνημονεύουμε, γι' αυτό και υπάρχουν και οι καταγραφές, γι' αυτό υπάρχουν αναφορές και οι επαιτειακές έτσι προσεγγίσεις στο σαν σήμερα της κάθε ημέρας. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε έτσι, να τελειώνουμε τώρα εδώ, να πάμε να ανοίξουμε τον Φωτιάδη που μας περιμένει έξω στο κρύο, στο αγιάζει. Οπότε λίγο νωρίτερα το διαλυματάκι μας, 6:30 θα επιστρέψουμε εδώ. Πάρουμε τον Γκάβουρα, θα πάρουμε το αντικλείδι μας, τα πάντα. Και θα έρθουμε δυνατοί και μάχημοι στο Λόγον Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο ξεκινάμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και τα καταφέραμε, μπορώ να πω, επιτέλους πέρα από τις όλες τις αντικσότητες. Μαζί μας ξεπερνώντας κάθε σκόπελο, κάθε δυσκολία, κάθε εμπόδιο στο στούντιο, μεγάλος Φωτιάδης. Πού σ' αγόρι μου, τι έγινε, του συνέβη. Τι είναι αυτό, την περιπέτεια είναι αυτή πάλι. Κάθε φορά η παρουσία σου στο στούντιο είναι μια μικρή περιπέτεια. Θέλω να μου διηγηθείς. Λοιπόν, πήγες με τα πόδια από το σπίτι στην πιάτσα, στο Τριάδι. Όχι, από το Τριάδι, στη Θέρμη. Ναι, ναι. Με τα πόδια. Ναι, πόση ώρα έκανες?
Είναι 20 λεπτά. Μόνο 20 απλά λεπτά. Ναι. Είναι παγωμένα τα χέρια μου. Ναι. Δηλαδή, γιατί, γιατί με τα χέρια περπατούσε. Όχι, είναι, ξέρεις, είναι ψηλά, είναι, ναι. έχει κρύο. Δεν είναι. Τι, καλά, άμα είχε εδώ τώρα 2 βαθμούς εκεί στο 30 θα είχε 0. Δεν είναι εκεί πέρα. Βγήκε έτσι, στο αγιάζει έξω. Προχωρούσα. Από ναι. Τριάδη στη Θέρμη, στην πιάτη ταξί. Ναι. Βρήκα και τον φίλο μου τον Κυριάκο. Καλημέριζω και καλημέριζω τον Κυριάκο. Και σε έφερε εδώ. Με έφερε εδώ στη Κουτρά. Κουτρά, έτσι. Αυτό είναι. Έλα ρε, χταρά. Θυμάσαι, ναι, ναι. Είναι ο που με είχε πει μια φορά για τα ψάρια. Ναι, 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 για τα ψάρια. Ναι, σε και σου λέω. Αυτό. Να πάω να φέρει ψάρια, ξέρω εγώ. Ναι. Και λέω. Πρέπει να πω τον Κυριάκο. Με αυτό να πάλι. Είναι ο άνθρωπός μας. Δηλαδή, μπράβο. Λίγο ακόμα θα έρχονταν ο Κυριάκος να ανοίξει και την πόρτα. Και τον έκανα και μια. Και σε έφερε ο ρε Κυριάκο, μας ακούει τώρα. Δεν ακούει αυτό, δεν ούτε αθλητικά. Δεν έχει. Εντάξει. Αλλά τον έκανα και μια πρόταση. Λέω, τι θα έλεγε να έρθει και εσύ εδώ να κάνουμε χουλιαμάρι. Δεν δέχτηκε ο Κυριάκο. Δέχτηκε. Γιατί πούντο, γιατί δεν ανέβηκε. Δεν τώρα, είναι τώρα, ξεκίνησε τώρα να κάνει. Κούρσες. Κούρσες τώρα. Και δεν τον έβαλε ούτε καν, δεν τον είπε πάω σε ένα ραδιόφωνο να. Τον είπα, ξέρει. Αλλά δεν έσαι. Εντάξει, δεν έχει ούτε ποδόσφαιρο και διαδρομή. Τι, γιατί εμεί λέμε για ποδόσφαιρο άμα τη. Ποιοι είμαστε τώρα, για ποιου μα πέρασε. Μάλιστα. Δεν πειράζει, Κυριάκο, που κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνει. Αρκεί που μας έφερες εδώ το μεγάλο ραδιοφωνικό αστέρα. Όλα περιπέτεια. Όλα περιπέτεια. Κάνει χιλιόμετρα από χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Χιλιόμετρα κάνουμε. Από Θεσσαλονίκη Μεγαλούπολη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά έχει. Και εδώ να κάνω εδώ, τώρα. Πάλι να κλειστεί απ' έξω. Έφτασε στην πηγή και δεν ήπιασε νερό. Κάτσε να πάρουμε μια γραμμούλα να δούμε. Καλημέρα, θέλουν καλημέρα να, σε, να σε υποδεχθούν εδώ ο κόσμος που σε αγαπάει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λαγόρι μου. Απέναντί σου. Έλα Δημητράκι μου. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Έλα. Στην τηλεόραση πότε θα βγεις? Κοίταξε να δεις. Στην τηλεόραση πρέπει να βρεθώ με την παραγωγή. Μίλησα με το Φάνη. Είναι της παραγωγής. Αυτός βγαίνει μπροστά στη τηλεόραση. Βγαίνει μπροστά τώρα που βγαίνει. Ανίτα Airlines. Στο ύψιλον αυτό. Στο νέο ύψιλον. Το νέο ύψιλον που είναι. Βγαίνει ο Τράγκας, βγαίνει. Πήραμε άλλο αφημί. Ναι, ναι, άλλο αφημί. Μπράβο αυτό που λέει ο Μπάμπης. Δεν μπορεί να μην έχει τηλεόραση. Τι γίνεται να μην έχει. Για το Φωτιά θα πάρει. Θα κληρώσει μία ο Τσατσαρός μετά ναι. Που κληρώνει συχνά πυκνά ναι. Ωραίες ηλεκτρικές. Τι ώρα παίζει εκπομπή. 4.30 με 7.30 ώρα. 3 ώρες κρατάει αβέρτα δηλαδή. Αβέρτα. Αβέρτα. Έχει 3 ώρες δηλαδή. Χαμός. Κοίταξε, εγώ τώρα επειδή θέλω να μην έχει ποδόσφαιρα, γιατί και με τον Μπάμπη μας εδώ που αρχίζω και μαθαίνω τον Μπάμπη και τα αθλητικά, γιατί άμα έχει ποδόσφαιρα. Άστα να πάμε. Είναι μισό, δηλαδή μισή ναι. Έχουμε μια τηλεόραση τον Μπάμπη μας από εδώ τη Θεσσαλονίκη. Και αφιά να βλέπουμε την Ανίτα. Δεν γίνεται. Την Ανίτα θα βλέπουμε. Ποιον Μπάμπη μας τώρα, σε παρακαλώ. Θα το κάνουμε έτσι ναι. Για να μην έχει ποδόσφαιρα. Γιατί θα μιλήσω και πάλι με το Φάνη. Αλλά εσύ που θα το δεις, αφού δεν έχεις τηλεόραση δεν στο σπίτι. Δεν έχεις τηλεόραση, πώς θα το δεις, για. Θα τη βρει για σένα, δεν βλέπει ούτε καν τον ΠΑΟΚ. Τον ακούει από το ραδιόφωνο. Πες μου. Ωραία, δεν πας το ρεζούμε για την υπόθεση που θα μας πω. Ναι, θα μας τα πει όλα. Θα μας τα πει, κάτι, θα μας τα πει όλα. Κάνα τρίμηνο ήμουν εκεί σε σένα. Να τα. Ήρθα στη Βέρα εκεί στην πλατεία εκεί στο καφενείο έχει στο κεντρικό πριν φτάσεις για το τούνελ. Για πες το ξέρεις, καταλαβες. Ναι, ναι. Αριστερά μεριά ένα πράσινο, μια ξαφιά ωραία καφετζού. Ήπια καφέ εκεί πέρα. Ναι, ξέρεις. Στην πλατεία το ρολόι που έχει. Είναι έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα. Πού να, εγώ έκατσα εκεί γιατί πήγε ένα δικό μου άτομο να. Να κάνει μια δουλειά και με λέει έλα. Για να μην έρθεις, κάτσε εδώ πέρα και θα πάω να σε πάρω. Ναι, ήρθα. Κατάλαβες. Κάθε μέρα περνάω από το ρολόι. Αφού εκεί είναι. Εκεί γεμάται τα καφενεία, οι καφετέριες, εκεί είναι τα που δείχνουν για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη. Όλα εκεί τα δείχνουν. Όλα στο κέντρο. Κέντρο. Σε έκανα καλό καφέ. Βέβαια. Ναι. Αυτό που σε λέω, λέω σωστά. Σωστά λες.
Έτσι, τα σέβεσαι. Έγινε Δημήτρη μου. Καλημέρα Δημήτρη. Σε χαιρετούμε. Φτιάξε το τηλέφωνο. Τι έχει πάθει σήμερα. Έχει αλλοιωθεί και το τηλεφωνάκι από χθες το βράδυ. Είχαν μια χωροεσπερίδα. Ένα σουαρέ. Όχι χωροεσπερίδα, ένα σουαρέ και στο σπίτι του Δημήτρη. Φάγανε, ήπιανε και τώρα ξύπνησε. Βαρύς, βαρύ φορτίο. Αλλά είναι εδώ. Είναι εδώ έτοιμος και αυτός να μας κάνει την. Να μας κάνει παρεούλα. Και όλοι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310283 8. Πολύ σωστά τα λέει ο Φωτιάδης ότι να μην έχει ρε αυτά τα ποδόσφαιρα όλη την ώρα. Μας φάγανε την ψυχή με αυτά τα ποδόσφαιρα. Φτάνει, βρε, πόσο μπάλα ακόμα να αντέξεις. Είναι δυνατόν. Τα είδαμε εκεί. Τα ίδια και τα ίδια. Εσύ που είσαι και στην Πάο. Πάω και τον Πάο και τον Πάο και τον Πάο. Φτάνει, βρε. Να το πάρει, ρε, τελείωσε. Να το είπε, το έδωσε. Να το πάρει, ρε, το πάρει, το σηκώσει. Θα πάει ο Σαββίδης ο πρώτος, θα ανέβει πάνω στο Λευκό Πύργο εκεί. Και θα ησυχάσετε. Μετά να δούμε. Εκεί που είχε πάει και ο. Πες τον ο ηθοποιός, ρε. Ποιος ηθοποιός. Ποιος είχε πάει στο Λευκό τον Πύργο, ποιος ηθοποιός. Που παίξατε την ταινία με τη. Καθημερινή τώρα πρέπει να. Ναι. Πια. Boing, boing. Boing. Ναι. Το βουτσά μάλλον λες. Βουτσά, μπράβο εκεί. Το boing. Εκεί θα το ανεβάσει. Εκεί έχει σημαία πάνω. Ωραία, ωραία. Έτσι μια εκπομπή φυσμόνια. Αλλά τα λέει εδώ Φωτιάδης. Τι ασχολείστε. Θα το πάρει, βρε παιδιά. Θα το πάρει. Τελειώνουμε. Όλη μέρα αυτό. Τι γκάιλες είναι και αυτός. Όλη μέρα το έχουμε. Έχω και τον άλλο, το φίλο μου, τον Νικολάκη, το στέλνω τα χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Ναι. Εντάξει, χαιρετίσματα. Αυτά έχει να... καημό αυτός τώρα. Έχει και αυτός έχει καημό τώρα με την ΑΕΚ. Τι θα γίνει, δηλαδή. Με την ΑΕΚ, με πώς το λες, με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, φτάνει, βρε, με τον Άρη. Και έλεγε, θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσεις. Ότι δεν θα ξεφουσκώσει. Δεν θα ξεφουσκώσει. Ξεφούσκωσε για τα καλά η ένωση. Ξεφούσκωσε και έμαθα και ότι η Χιμένεζ ξαναγυρνάει. Όπα, να, κυρίες και κύριοι, είδηση βόμβα. Πρώτη εδώ μας τη μεταφέρει ο Μιχάλης ο Βαντιάδης. Είναι ο γεγονός. Είναι γεγονός. Το λες εσύ τώρα. Όχι, έχω ακούσει και δεν ξέρω εσύ που είσαι και μέσα στα πράγματα. Εγώ είμαι, εσύ είσαι πολύ πιο πολύ. Εγώ δεν έχω ιδέα, είμαι άσχετος. Αλλά εδώ καταγράφουμε Τετάρτη 19 του Δεκέμβρη είδηση βόμβα από τον Μιχάλη Φωτιάδη ότι ο Χιμένεθ ξαναγυρνάει στην ΑΕΚ. Να δεν δούμε. Ξέρω, αλλά άκουσα ότι άκουσα. Είναι. Ναι, δεν ότι... θέλει να αποκαλύψει. Κοίταξε. Όχι να αποκαλύψω, ότι είναι να γυρίσει ξανά. Γιατί ο τέτοιο άλλο δεν τράβηξε. Δεν τράβηξε. Έτσι. Και εδώ θα δεις που θα επιβεβαιωθεί. Ναι. Καταγράφεται η εκπομπή. Είναι, εννοείται, καταγράφεται. Δεν ξεφεύγει από εδώ. Από εδώ δεν ξεφεύγει. Δεν ξεφεύγει καθόλου από εδώ. Όταν ό,τι θέλει εδώ πέρα θα τα. Όταν θα υλοποιηθεί αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη επιστροφή του Χιμένεθ, θα βγούμε εδώ και θα πανηγυρίσουμε από την πρώτη σα το λέγαμε. Πρώτη σα το λέγαμε εδώ στον Λίμπερο 107,4 στο 2310283 8. Επικοινωνείτε μαζί με τον σταθμουδάκο μου. Στον καφέ που τον πήρε. Την Μπουγάτσα. Την Μπουγάτσα, καλό. Εντάξει, καλό είναι. Εντάξει. Κοιτάξτε, μπορώ να σε φτιάχνω κι εγώ καφέ εδώ. Μπορώ να προσφέρουμε ένα καφεδάκι. Εντάξει, δεν κοστίζει, τζάμπα το κάνω. Δεν λέω γι' αυτό, αλλά ήταν η στιγμή τώρα να κοιτούσα για ένα 6 και 1 λεπτό. 6 και 1 εδώ να πάρω τον καφέ. Μόλι άκουσα το σήμα που έριχνε στο Batman, ξέρω εγώ. Μόλι έφτασα στην πόρτα. Φτάνω στην πόρτα. Όχι, δεν γίνεται, λέω. Δεν είναι δυνατόν. Πώς έλεγε και άλλη. Όχι, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Ποια το έλεγε αυτό τώρα. Οι τρεις και τρία. Δεν θυμάμαι, σε ένα σύριαλ του Μέγκα που ήταν. Όχι, δεν το πιστεύω. Γιατί πήγαν να πηδήξουν. Να μπουν μέσα σε ένα διαμέρισμα και έλεγε. Όχι, δεν το πιστεύω. Μάλιστα. Τρεις χάριτες. Δεν είναι τρεις χάριτες. Άλλο τη σε τρία. Άλλο σύριαλ. Άλλο σύριαλ. Εντάξει, θα το βρούμε και αυτό. Ενελθέτω χρόνο, κυρίες και κύριοι. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας με την εκπομπούλα. Είπαμε φτάνει με τα αθλητικά, έχουμε εδώ συγκλονιστικές μαρτυρίες και παρουσίες από το φίλο μας τον Μιχάλη που ξεκίνησε με τα πόδια από το Τριάδη στη Θέρμη να δείτε τον αγώνα ενός σύγχρονου καλεσμένου. Για να έρθω στην εκπομπή. Αν δεν έβρισκε το φίλο σου τώρα τον ταξιτζή, τι θα έπαιρνα ξανά, υπάρχει πιάτσα εκεί τέτοια ώρα. Και θα έπαιρνε ταξί από τη Θέρμη για να έρθει εδώ. Ναι. Ας έπαιρνε 15 ευρώ εσύ, κούρσα. Δεν είναι. Α, όλοι δικοί σου είναι. Άρε, να και καταρχήν καλημερίζουμε όλου του φίλου μα ταξιτζή. Όλου του ταξιτζή. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα. Όπου βλέπετε. Είναι τέτοια ώρα που δουλεύουν και έχουν. Όπου βλέπετε το Φωτιάδη θα τον παίρνετε γιατί θα έχει κάποια σημαντική δουλειά να κάνει.
Αυτό δεν είναι τώρα εδώ. Με έχει φέρει εδώ αυτοκόλλητα, με έχει φέρει. Το βαθύ τον Πασόκ. Το καλημέρα τον υπουργό μας. Με έχει φέρει και τη Φόφη γεννηματά σε φωτογραφία. Και, εντάξει, και την Καϊλή, αλλά και τη Φόφη την γεννηματά να την έχουμε εδώ πρωί-πρωί να γαλιάζει η ψυχούλα μας. Αφού είναι του Πασόκ είναι. Του Πασόκ είναι. Κινάλ, κινάλ είναι πλέον. Κινάλ. Αν σου κάνω πρόταση από το Πασόκ, το νυν κινάλ, το πάλε ποτέ Πασόκ, να κατέβει υποψήφιο, θα δεχόσουν. Θα σε πω κάτι. Προχθές ήμουνα στο Δημαρχείο με το δικό μας το Δήμαρχο. Το Παπαδόπουλο το Θόδωρο. Mm. Πήγα, τον είπα μια καλημέρα και του λέω: κάνω στο Λίμπερο εκπομπή. Κάνω στο Λίμπερο εκπομπή, βεβαίως. Ναι, ναι. Πηγαίνω να με καλεί ο Μπάμπης. Είπες και το όνομά μου. Βέβαια. Άρεσε, παιχταρά. Εντάξει, με λέει τι ώρα. Ναι. Την ώρα και κοιμάσαι δήμαρχε. Που δεν θα έπρεπε, γιατί αν είσαι δήμαρχο εκείνη την ώρα πρέπει να ξυπνάς. Αυτά εδώ, ακούγονται. Παρέμβαση. Και μεταξύ με λέει: σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Και τον είπα κιόλας ότι δέχεται να κατέβω Αθήνα λόγω για. Πώς υποψηφίος. Όχι για την Ανίτα. Ναι. Είσαι τρελός, μου λέει. Έτσι. Είσαι τρελός. Έτσι. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, και γενικότερα στη κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Λέει. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά κι εγώ. Χαιρόμαστε. Σας ακούω και χαίρομαι. Έτσι, έτσι. Μοιράζει χαρά σε όλο τον κόσμο. Σαν νέος Άγιος Βασίλης, ραδιοφωνικός Άγιος Βασίλης και όχι ερυθρόλευκος, κοκκινό-μαυρός Άγιος Βασίλης ο Μιχάλης Φωτιάδης. Κροκοδηλέ. Κροκοδηλέ, με το λακκόστο εδώ. Ναι, ναι, μου δείχνει το καμισάκι. Κίτρινο κιόλας. Κίτρινο, μάλιστα. Τι φτιάχνουμε. Καλά, μωρέ. Πήγα να βγω τον μπάσκετ χθες. Α, μάλιστα. Αλλά λίγο του ρούχου. Είδα, μας πήραν εκεί πέρα φαλάκι οι άλλοι. Εντάξει, με τη Βόνη. Είχες χάσει και εδώ μέσα νομίζω από τη Βόνη. Ναι. Εντάξει, καλή. Ήταν ψιλοκρίσιμο μάτς. Κρίσιμο. Πάω και είναι μέσα στην διεκδίκηση της πρόκρισης και θα την πετύχει κιόλας. Δεν νομίζω να τίθεται θέμα ανησυχίας. Θα λέω εγώ τώρα εδώ γιατί. Όχι, έχει ισχύει αυτό που λες. Ναι, ναι, έχει κάνει νίκες. Άκουγα τον Μοσχοβίτη χθες και λέω ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα μαχά. Ναι, δεν έγινε και πολύ μεγάλο κακό. Έχει πολύ υποδιέστερες ομάδες, οι οποίες αν πάρει τα παιχνίδια θα είναι εκεί. Θα παίξει μεταξύ τέταρτης θέσης, τρίτης, τέταρτης. Εκεί είναι περίπου σε μια κοινή μοίρα. Μάλιστα. Απλά να... έχουμε παρελθόν με τις γερμανικές ομάδες στο σύγχρονο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ. Αλήθεια. Δεν είναι τίποτα Μοσχοβίτη. Ναι, δεν έχω, που φτάσαμε να μην μπορεί να κερδίσει μια γερμανική ομάδα. Στον παλιά παίζαμε γερμανικές ομάδες και λέγαμε πόσο 30-40. Ναι, τώρα ποιες ήταν, δεν υπήρχαν καν γερμανικές ομάδες. Μπορείς να θυμηθείς. Υπήρχαν κάτι περίεργες από τα Ελλάς. Στα προκριματικά τέλος πάντων. Στα προκριματικά, ναι. Τι να κάνεις. Κάποτε όμως οι Γερμανοί πήραν και το τέτοιο. Πήραν και το ευρωπαϊκό το 1993. Το θυμάται, Νάτος. Το 93 ή το 95. Μπράβο. 93 πρέπει να ήταν. Στο γερμανικό μπάσκετ ήταν η Άλμπα Βερολίνο. Άλμπα Βερολίνο. Και κάποια στιγμή είχε σπάσει το χέρι του Φασούλας, κάτι τέτοιο. Να, είδε έτσι. Έτσι, έτσι. Είχε ένα πρόβλημα στο χέρι. Πιο πολλά από εμάς, ξέρει ο Μιχάλης Φωτιάδης. Εμείς το παίζουμε όλη μέρα με τον μπαγκ. Με τον μπαγκ, με τον μπαγκ. Με τον μπαγκ. Τα λέει εδώ. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς το να. Κιτάλος από Καστοριά, δεν είναι μόνο ο Νίκος. Χαιρόμαστε. Έχετε μεγάλο κοινό. Αγαπημένη Καστοριά είναι από τις ομορφότερες πόλεις και την επισκέπτομαι συχνά. Να φύγετε να φάμε τσιγαρίδες. Αυτό δεν μου το έχουν κεράσει ποτέ. Δεν μου το έχουν προτείνει. Ξέρεις κατευθείαν στο κέρασμα. Είναι ασχηρινό. Αυτές τις στιγμές εδώ γουρνοχαρά. Γουρνοχαρά, ναι. Τσιγαρίδες. Τσιγουράκι και ο κύριος Ψωμιάδης. Εσπρόζεκτος. Σωστό. Σωστό. Το επάγγελμά μου είναι παρεφερή με τον κύριο Ψωμιάδη. Φωτιάδης. Σίγουρα. Φωτιάδης. Μην πείτε. Όχι Ψωμιάδης. Μην το μπερδέψουμε τον αρχηγό τον άλλον. Ναι. Είναι το επάγγελμα, δεν σ' ακούσαμε. Διαφημιστικό γραφείο έχω, θα εργαστώ, Φωτιάδη. Καλά. Διαφημιστικό γραφείο, κάνει beach flag και στη μέση. Beach flag, beach flag, beach flag, έχουμε έτσι. Θα σου γράψω, αν θέλεις θα σου γράψω και το σενάριο για να πρωταγωνιστείς εδώ να τον κάνουμε μεγάλο αστέρα. Έτσι, πρέπει να... Βάιρε. Τα θύμια εδώ, Δυτική Μακεδονία. Έτσι, πρέπει να τον πάρουμε κάπου. Στα ραγκουτσάρι. Ναι. Μας ανοίγετε τη διάθεση. Χαιρόμαστε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ξέρεις τι, το όνομα λίγο. Ναι. Σταύρο. Σταύρο, άκου να δεις. Ναι. Έστειλα κάτω στην Αθήνα, στη Βιλνάδα μου, δύο Μεξικάνικα έχουν όντως. Ναι. Έχω μια φωτογραφία που έχω βγει εδώ στην κινητή τηλεφωνία στη Θέρμη, με καφέ Μεξικάνο με πουλιά, το ένα στοιχίζει γύρω στα 200 ευρώ.
Είναι, ναι, είναι βελούδο. Ένα είναι καφέ και το άλλο ασημί. Άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα. Μια και έχει διαφημιστικό γραφείο, να το ρωτήσουμε σε τι διαφήμιση θα έβαζε να παίξει ο Φωτιάδης. Τα πάντα. Δεν υπάρχει. Και σωστό κι αυτό. Ένα προϊόν. Ναι, μια, αν είσαι μια εταιρεία, ξέρω εγώ, έτσι μεγάλη, γνωσμένη αξία, κάτι ρε παιδί μου, τι θα τον έβαζε. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη. Δεν μπορώ να επιλέξω. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Έχω κάποιον, εγώ τον. Εδώ στη, το, τώρα θα το πω με σπουδά. Δεν πεις, έχει σημασία. Ναι. Αυτός είναι μεσίτης. Και τον έβαλα τώρα εγώ που κάνουμε το Κωστή στη Μαρμίτα που είναι. Κορυφαία διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, τον έβαλα αυτό και μπήκε. Μπήκε. Μπήκε ρε παιδί μου, το άνθρωπος μου λέει είναι εδώ στην Αθήνα αυτός εδώ, είναι μεσίτης. Είναι τέσσερα, αυτό το άτομο είναι και η Χριστίνα, η νοικοκυριάτισσα, είναι μαζί. Νοικοκυριάτισσα, έτσι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σε φιλούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, εδώ μηδέν στο πλήκον, καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυροπολή. Νάτος. Να το φλαράκι σου, Μιχάλη. Εγώ που είμαι, τι να κάνω, εγώ αποκλείστηκα κάτω. Σήμερα δούλευα και σαν κόμμενα, σε περίμενα τι ώρα, πότε θα έρθει η ώρα. Άμα ξέχασα να φέρω και το... Τι είχα την απόκριση. Άκου τώρα, έχω και τραγούδι. Και τραγούδι έχω. Τι. Κάτσε, το ξέχασα από τώρα. Α, το ξέχασα. Άμα ρε, το ξέχασα. Γρήγορα παίξε γιατί κάνουν down η εκπομπή. Μην τη ρίχνουμε. Την εκπομπή. Down, μην την κατεβάζουμε τώρα. Και την έχουμε ψηλά τώρα. Φωτιάδη, Φωτιάδη, δεν περνάει πάλι σήμερα το βράδυ. 6 ώρα περιμένω για να πάει η εκπομπή και πάλι τρένο. Είδες. Λοιπόν, Δημητράκη, πότε θα ετοιμάσουν, πότε θα έρχεσαι. Έλα. Έρχεσαι Σταυρούπολη και πας από αλλού, παίρνεις κουρασάν. Εγώ έμαθα. Όχι, κοίταξε να δεις. Ξέχασα να φέρω την απόδειξη για να του δείξω ότι ήρθα εκεί, αλλά δεν ήξερα που είσαι. Ναι. Ήρθα. Καταρχήν δεν σε βρίσκω στο Facebook. Πώς είσαι, είσαι Νέα Ιωνία. Όχι, θα μπεις Μιχάλης Νέα Ιωνία Αθήνα. Νέα Ιωνία, τι είναι, κανένας Καζατζίδης θα κρύβεται. Όχι, Νέα Ιωνία Αθήνα είναι η οδός, ναι, εκεί που είναι ο Παντελής Παντελίδης, η περιοχή. Εκεί, το βάλε, ναι, έτσι, ναι. Αυτή θα είναι, Νέα Ιωνία. Στην Καλαμαριά. Ναι. Και τον τέτοιο τον έκανες, για να σε κάνω όμως σαν, πρέπει να κάνεις, να βγάλεις από πλοκ, ναι, το Τορόντο, ακόμη τον έχεις πλοκ. Όχι, εδώ βγήκε εδώ πέρα στο δικό μας το αγαπημένο ραδιόφωνο, ναι, τον άκουσα. Τον άκουσα. Τι νομίζω ότι είμαι εγώ, και είμαι και έχω και ακούω για τον άλλον το δικό μου, ναι, γιατί ναι, έλεγε ας πούμε, μπα λέει, πέφτει η κομπή, δεν πάει καλά, δεν κάνει. Κάτσε, δηλαδή όταν αρχόσουν, ναι, καλά είναι. Καλά είναι. Όταν αρχόσουν, καλά τα λες. Έτσι. Όχι, ναι, ήρθε και ο άλλος από την Αθήνα, ο άλλος, ναι, και κύριος Μεσίτης είναι. Α, ο άλλος, ναι. Όλοι ναι, Μεσίτες. Και, ναι, και κύριος Μεσίτης είναι. Μάλιστα. Και κύριος ήρθε 10 με 12. 10 με 12 έκανε η κομπή εδώ. Όλοι Μεσίτες. Δηλαδή μέχρι προχθές που ερχόταν στη Μαρμίτα και καθότανε και έλεγε σκουλιασμό, καλά είναι. Και έτσι, τώρα λέει πάλι το ίδιο. Και τώρα την ομάδα της εικόνης της πλάτης του. Τώρα τι θα γίνει, θα κάνουμε το λαμπόγιαλο. Μέχρις, δηλαδή δες τώρα, εγώ το έχω γραμμένο σε Google Translate, το έβαλα κιόλας, ναι, για να μπει. Γράφεις εδώ. Δημητράκη, κάνω μια πρόταση. Λοιπόν, εσύ είσαι φούρναρης. Λοιπόν, ναι, κάνω πρόταση. Επειδή θα κάνω συνεργασία με τα λαμπόγιαλα, αυτά είναι σπόρος. Που είναι, τα βάζεις πάνω στο ταψί. Ναι. Τα τρως και κάνω εγώ το θυμίαμα. Είναι σαν κανέλα. Αυτό. Το αυτό είναι δικό σου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτό τώρα τι είναι, προσπαθώ να βγάλω τη συνταγή. Πώς θα γίνει. Όταν θα έρθει να σε δω ζωντανά εδώ. Ζωντανά. Μου σε δει τίποτα. Ή αλλιώς μου δίνεις το τηλέφωνο από τον Μπάμπη. Ναι. Μου το δίνει ο Μπάμπης και έρχομαι κατευθείαν εγώ στο φούρναρι. Ναι. Επίσης, να μου το δείξαμε κάτι, πώς πληρώνεις την επίδειξη. Κάτσε, καταρχήν, πού είσαι, ποια περιοχή είσαι. Πού είσαι, ρε, πού είσαι. Στο γέφυρα, μισό. Είσαι στην παλιά τη γέφυρα. Ποια παλιά, αυτό που τριψηθέα. Τριψηθέα, ναι. Πού να ξέρουμε τώρα. Πού να ξέρουμε τώρα, ρε, δυτικέ. Έλα. Ακούω τώρα τα ψιά πάνε, έρχονται εκεί, βάζει τα κουλούρια. Θα κάνουμε μια βασιλόπιτα λόγων
λόγων επειδή θα γράφω. Όχι, λόγων, θέλω να έρθω να πάρω και να τη στείλω στην Αθήνα. Έτσι, υποσχέσαι, θα σου πω κάτι εγώ, Μιχάλη μου. Ναι. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια βασιλόπιτα με τη φάτσα του Παφούλια και για σένα τίποτα. Μπορεί να το κάνει αυτό. Θα το κάνει. Εντάξει, για τον Παπούλια είναι. Παπούλια είναι αυτό. Για σένα να μην έχουμε έτσι να κόψουμε. Δύο βασιλόπιτε θα κάνει. Αυτό είναι underground. Αυτό είναι mainstream. Ναι. Ο Παφούλια είναι underground. Θέλω και μια βασιλόπιτα Φωτιάδη έτσι εδώ, μια πολύ ωραία φωτιά. Πώ θα γίνει σήμερα να έρθω από εκεί. Καλώ θα δεχθώ. Όχι, δεν ξέρω που είσαι. Θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ. Κοίτα μου το καθυστερούμε τώρα. Δεν σε χάλασε. Άντε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Θα σου πω εγώ που είναι κανονικά. Τα ψυχιά πάνε και έρχονται. Κουρασάν αυτό. Ανοίγει φούρνο, μπαίνει μέσα τα ψή κουλούρι. Θα πάρεις ό,τι θέλεις από μένα. Θα τα βάλεις στο λογαριασμό μου. Δεν θα ξεχάσω, ρε παιδί. Θα ξεχάσεις. Τι. Γύρω στα. Πόσα κυβότια, αφήνει χάρτινα. Ναι, χάρτινα. Περιτύλιγμα ναι, να δει και ναι. Να βάζει μέσα κουλούρια, ποιος, ψωμιά. Ποιος. Εκεί που ήμουν στο άλλο, δύο μέρες που πήγα. Δεν υιοθετούμε. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα, αν μας περίμενε. Καλημέρα, κύριε Μπασμάκη. Όπα, όπα, όπα. Όπα. Να χαιρετήσω κι εγώ τη σειρά μου την τίμια τάξη των αυτοκινητιστών. Βεβαίως. Και ειδικά εκείνο τον κύριο, τον φίλαθλο του Απόλλωνα του Πόντου, ο οποίος με έφερε εκείνο το υπέροχο προτινό του Μούντιαλ σε εκείνο το εκπληκτικό στούντιο που κάθεστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το θυμάστε το όνομα, ή μπορεί να μας ακούει κιόλας, ε? Ναι, το θυμάμαι, δεν θέλω να τον πω στον αέρα, εντάξει, ξέρει ποιος είναι, λογικά θα ακούει. Ναι, έτσι είναι. Όχι, να του στείλουμε τα χαιρετίσματα γι' αυτό. Τα χαιρετίσματά μου, να το πούμε, είναι από τον Πόντο και Εθνική Αγγλία και ακούει Beatles και Rolling Stones. Είναι εξαιρετικός, κύριε. Και Liverpool. Ακούω κάτι παράσταση. Και Liverpool λέει, και Liverpool. Α, Liverpool. Liverpool είπε ο καλεσμένος. Ναι, ο καλεσμένος είπε. Ναι, ναι, δικιά μου παρένθεση. Κοιτάξτε, όταν κάποιος μπλοκάρει κάποιον στο Facebook, απαγορεύεται να τον μιλάει και στην πραγματική ζωή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πουλάει φιλία ο καλεσμένος. Σε κάποιον που έχει μπλοκάρει στο Facebook. Εγώ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα από μένω. Ναι. Και στον Πατάπο το πάω. Όταν μπλοκάρω τους, δεν λέω καλημέρα στον κόσμο, στον δρόμο γύρω μου, ας πούμε. Μάλιστα. Σε κατηγορεί τώρα για διπροσωπεία. Ο Τωρόντος, τι έχεις να απαντήσεις? Τίποτε. Τίποτα. Σιωπή. Πάμε παρακάτω. Φεύγει. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να ασχοληθεί. Έγινε. Θα τα πούμε πιο μετά. Μάλιστα. Θα τα πούμε πιο μετά, θα επανέλθω. Μάλιστα. Καλή κουβή, κύριε Μπάνεμαν, καλή κουβή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τον τάπουσες λίγο τώρα εδώ. Υπουργός μου θέλω να βγει τώρα. Έριξε, έριξε. 7 η ώρα και 7 και κάτι βγαίνει, ναι. Ναι, ναι, έριξε σαν νέος Λεμπρόν, ποιος έριχνε τάπες, ξέρω εγώ, Μουτούμπο, κάτι τέτοιους παιχταράδες εκεί από το παρελθόν. Έμαθα ένα χρόνο τον άλλο και τώρα ένα και δεύτερο θα κάνουμε σένα. Από εδώ και πέρα με σένα, ό,τι θα με καλείς. Από εδώ και πέρα με μένα θα κάνεις, τι θα κάνεις, γενικά. Γενικά, εκπομπή θα με καλείς, θα κάνουμε από την Αθήνα. Να καλείσαι κι εσύ, από μόνος σου. Βεβαίως. Σε περίπτωση που γίνει κάτι με την Αθήνα. Ναι, ναι, τι να γίνει, δηλαδή, να βάλουμε φωτιά, να κάψουμε καλά. Όχι τέτοιο. Γίνει με το δεσμό και με δουλειά. Ναι. Γιατί μπορούν στην Ανίτα που θα πάω, πρώτο Θεός. Ναι, ναι. Και βγει από εδώ Θεσσαλονίκη να σου πούμε: Φωτιά, σε βρήκαμε δουλειά. Σε έλα εδώ, έχουμε κοπέλα από εδώ. Ναι. Δεν θα γυρίσω. Δεν θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Σοκ. Δηλαδή, ναι, γιατί, όντως. Κάτσε, τι μεγάλη φτωχομάνα τη Θεσσαλονίκη μας. Θα έρχομαι, ναι. Εγώ το λέω, θα ήθελα αυτό να μπω λίγο μέσα στο νόημα. Ναι, πραγματικά. Τώρα, κοίταξε, μην τα κάνεις αυτά, γιατί θα με ρυμνήσω εγώ να μην βρεις ούτε κοπέλα του δουλειά στην Αθήνα. Τι εδώ, σε έχει πληγώσει τόσο πολύ η Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι, η Θεσσαλονίκη μας. Όχι, όχι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Γενικά με μερικά άτομα. Μερικά άτομα. Και τι είναι αυτά, λόγος εσύ να μην κάτσεις, να φύγουν αυτοί από την πόλη μας. Δεν κατάλαβα. Να ψάχνεις 6 μήνες για δουλειά, να στέλνεις βιογραφικά. Ναι. Ένα αυτό εδώ. Από την περίπτωση που είχα. Ναι. Και δεν θέλω, γιατί βλέπω κάτι, βλέπω ένα άτομο δηλαδή, ναι. Που είναι πολύ άτομο δηλαδή, και δεν θέλω. Μάλιστα, μάλιστα. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμούλα και πάρουμε, να τα πούμε όλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς δεν είναι τυχαία η επίσκεψη σήμερα του Φωτιάδη. Γιατί? Γιατί είναι η γενέθλιος ημέρα του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Α, μάλιστα. Του βαθύ του Πασόκ, έτσι, έτσι. Όλα συνδράμουν. 19 Δεκεμβρίου του 39. Μάλιστα. Γι' αυτό ήρθε να γιορτάσετε μαζί. Βεβαίως. Γι' αυτό έφεραμε τη Φόφη εδώ. Γιατί Φωτιάδη, έλα, στο σπίτι από πάνω έχεις φωτοβολταϊκά. Όχι, δεν έχω, όχι. Δεν επιτρέπεται τώρα
ο παδός του Πασόκ και να μην έχει από πάνω φωτοβολταϊκά. Δεν έχω, αλλά η διπλανή μου έχει. Η διπλανή μου δεν έχω. Γιατί, άκου να σε πω. Είναι ταράτσα αυτό εδώ, είναι μέσα έχει και ταράτσα και δεν είναι σκεπή. Δηλαδή είναι 7,5 μέτρα κάθεσαι. Δηλαδή άμα δεν έφερα τις φωτογραφίες. Κάθεσαι πάνω και βλέπεις το αεροδρόμιο, βλέπεις το Ρήσιο, βλέπεις την Περαία. Την προπόνηση του Άρη κάθε μέρα. Ναι. Και λίγο βλέπεις και τα φώτα του Απόλλων Πόντου. Ναι, την Καλαμαριά. Πλέον όμως για την κνησιότητά σου, σαν Πασοκτή. Μπαμπή, μετά βάλε λίγο το ένα το χελιδόνι και δες το χτυπάει, το πόδι χτυπάει, το κέρι κανονικά, έχει το ρυθμό. Που έλεγε, παλιά που έλεγε, θα τον τρελάνουμε τον ήλιο. Θα τον τρελάνουμε. Καμία τύχη δεν έχει. Ξέρεις, εκείνο μου αρέσει, εκείνο το παλιό ρε που έβγαινε. Μπορεί και να μην βγει σήμερα. Όχι, όχι, έβγαινε από το καστρίρο ο Παπαντρέου και έλεγε, όχ. Αλλαγή, θα τα αλλάξω όλα. Αλλαγή. Αλλαγή. Και έλεγε μετά Τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Πόσο να δώσει ο Τσοβόλα. Αυτό τώρα είναι για τον υπουργό μου το να κάνουμε διάλογο. Έτσι. Πάντως δεν θέλω να ρίξω την ψυχολογία σου, αλλά να ξέρει. Ο Παφούλιας, αν και ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ανέβηκε μόνο. Πώς ανέβηκε. Κολλημένα στο ντουβάρι, είχε βάλει τέτοια καρφιά, έβαλε, τι έβαλε και ανέβηκε. Αυτό είναι έξι τον έκτο είναι, για. Έτσι. Περιμένω από το φίλο τον Τωρόντο. 32 μέτρα ύψος εκεί πάνω. Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Τσάω. Έτσι, δεν σε βάζω εδώ, αγόρι μου. Αυτό είναι για τον υπουργό μας. Και για σένα και για όλο τον κόσμο. Για τον κόσμο. Γιατί είναι και πρωινό, είναι πρωινό τραγούδι, καλοκαιρινό θα έλεγα. Θα τον τρελάνουμε. Δεν λέει καλημέρα ήλιο, καλημέρα. Βέβαια, καλημέρα. Δεν είμαστε εμείς πρωινή εκπομπή, δεν λέμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λόγω είναι επειδή. Κύριε, θα τραγουδήσουμε, θα τραγουδήσουμε. Πάμε. Έτσι, έχει και από πίσω τον κόσμο, αυτό μας δίνει ας πούμε και μια έμφαση. Αυτό είναι εδώ, τέτοια. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι τα. Θεσσαλονίκη σίγουρα. Τρελάνουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Γεια σου υπουργέ μου. Τρελάνουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Μα με τι, με τον Ταούλια και με τον Ζουρνά. Καλημέρα, ήλιο καλημέρα. Με τον Ταούλη και με τον Ζουρνά. Καλημέρα. Έκανες και φινάλε. Είσαι τερά. Άρεση η εμπειρία του τραγουδιστή. Έκανες φινάλε από μόνος σου. Τι να λέμε τώρα ρε παιδί μου. Έχουμε ανεβεί 66.000 επίπεδα σαν εκπομπή. Ωραίος. Φωνάρα. Και στο Ελλάδα έχεις ταλέντο. Λοιπόν θα σε δώσω, θα σε χορηγήσω εδώ. Θα σε κάνω. Μπάμπι μου. Θα πας στην Ανίτα με μπλουζάκι BBC. Μπάμπις Μπατμανίδης Κόμπανι. Μέσα δεν μπορώ να το κάνω, αλλά μπορώ να πω μέσα. Ήθες πουκαμισάκι. Ναι, όταν βγεις με πουκαμισάκι. Κοίταξε, μπορώ να πω στα λόγια. Δηλαδή, γιατί μίλησα εγώ με το Φάνη και το λέω. Βγαίνω στην τηλεόραση, μου λέει τι. Ήταν γιατί με λέει για την Κυριακή αυτή, να λέει σε θέλουμε. Ναι, αλλά είναι εκείνο που σε είχα πει όταν μπήκα μέσα στο στούντιο και σε είπα ότι για την περίπτωση αυτή να δω. Ναι. Και λέω, μπορώ να αναφέρω το άτομο που κάνω. Βέβαιος, μπορείς. Μάλιστα. Μπορείς. Αλλά όχι να δείξουμε και να κάνουμε. Δεν γίνεται, ναι. Εντάξει, μπλουζάκι, ρε. Κοίταξε. Ένα μπλουζάκι, μόνο που μπορώ να κάνω. Πληρώσουμε. Όχι. Τι. Μπορώ να κάνω, να δει εκτός αέρα να την πάρω την μπλούζα και να είναι μέσα στο στούντιο. Εντάξει, θα σου φέρουμε. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον 965 που λέει, ρώτα το Μιχάλη γιατί. Οπα, εδώ υπάρχει τώρα κάτι inside. Ρώτα τον Μιχάλη γιατί στο Τριάδι τον φωνάζουν Ατσού. Ναι. Και σε ποιες πήγαινε λουλούδια όταν πήρε το δίπλωμα. Το Ατσού. Το θυμάσαι με τον Βέγκο που έπαιζε την ταινία 007. Ναι, τι θυμάμαι. Αού είναι αυτό, δεν είναι Ατσού. Ναι, έτσι έμεινε. Έτσι έμεινε. Μάλιστα. Ξέρεις τι να σου πω. Είχαμε παρατσούκλια, μιλάμε. Παρατσούκλια. Τον ένα τον έλεγανε Καλπάκ. Καλπάκ, από πού βγαίνει το καλπάκ. Το καλπάκ είναι ο Ηλιακός. Έτσι φωνάζανε. Ο Ηλιακός θερμοσύφωνας είναι το καλπάκ. Καλπάκ το φωνάζανε. Τι μαθαίνει κανείς. Το έναν άλλο το φωνάζανε του Τσούλη. Μαμούνι μαύρο. Ναι. Γιατί. Έτσι φωνάζει, παρατσούκλι. Ωραία, παρατσούκλι, ναι. Αυτό. Και σένα Ατσού. Ατσού, ναι. Ατσού, μάλιστα. Δηλαδή το Ατσού. Μάλιστα. Καταλάβεις, αυτό έβγαινε, ας πούμε. Να σου πούμε και ένα τριψήφιο. Και σε ποιες λέει πήγαινες λουλούδια όταν πήρες το δίπλωμα.
Ποιο δίπλωμα? Έλα μου, ντε, εμένα ρωτάς. Ποιο δίπλωμα? Πήρες το δίπλωμα? Ποιο δίπλωμα πήρα? Ποιο δίπλωμα, το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ. Δεν πήρα δίπλωμα, δεν μπόρεσε, κόπηκαν. Κόπηκαν, ναι. Κόπηκαν. Ποιοι σε κόψανε, ρε, να πάμε να του σηκώσουμε. Είναι ο ξάρεφος ο αντιπεριφερειάρχης, τον είπα, βοήθησε την κατάσταση. Τίποτα. Τίποτε, ναι, και θέλει τώρα να κάνω. Ψήφο. Όχι, θέλει να βγαίνω και να τα λέω. Για να το πω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν βοήθησε την κατάσταση. Θα έρθει η στιγμή που θα μετανοήσει. Θα έρθει η στιγμή που θα το πληρώσει αυτό. Μπράβο. Αλλά είναι. Έτσι θέλουμε. Είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι του Πασόκ. Και είναι και ξάδερφος πρώτος. Πρώτος ξάδερφος. Της μάνας μου. Και δεν σε βοήθησε. Και είναι και βλάχος. Βλάχος είσαι. Όχι, βλάχος είναι αυτό. Εγώ είμαι βλάχος με πόντιος. Πόντιος, δεν είσαι ατόφιος ή μισό-μισό. Μισό-μισό, τι να κάνω. Εγώ νόμιζα ότι είσαι pure 100%. Το εξωτικό τριάδι είναι η μάνα μου. Ναι, 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 και εκεί είναι βλάχη. Όλοι βλάχοι. Από εκεί η μεριά που είμαι εγώ, Καραϊσκάκη 4, από την μεριά. Όλοι βλάχοι. Έτσι λέγεται. Καρασκάκι. Από την Καραϊσκάκη 4 και μετά όλοι βλάχοι. Όλοι βλάχοι είναι, ναι, ναι. Και η πόντι από ποια οδό είναι. Η πόντι είναι από την μεριά από Σοχό Αυγή, από την άλλη μεριά. Από εκεί τα μέρη είναι. Μάλιστα, μάλιστα. Απέχει 95 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Πού, το τριάδι? Όχι, από εκεί είναι ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου είναι από το τριάδι. Ναι. Η μάνα σου είναι από τον. Νάτος, μπήκε. Πες μου ότι είναι ο Παφούλιας. Όχι, ο Κουστής μπήκε. Α, και εγώ λέω ήρθε και ο Παφούλιας εδώ, γιατί τον είχαμε χάσει. Γιατί λες να σου φάει τη δόξα, δεν θα τον επιτρέψουμε. Εδώ θα έχουμε τιτανομαχία, μάλιστα. Και η πλάκα είναι το καλό, ότι το έχεις κανονίσει έτσι Τρίτη αυτό, Τετάρτη. Εγώ που το ξέρω. Τέτοιο σήμερα σου πω, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, 7 η ώρα θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα εδώ με τον Μιχάλη. Τα λέμε, θα τα πούμε όλα, θα τα αποκαλύψουμε όλα, θα τα θέσουμε όλα. Δεν ξέρω αν θα μείνει κάτι όρθιο στη σημερινή εκπομπή. Σήμερα. Θα τραγουδήσουμε, βεβαίως, βεβαίως. Είπαμε πολύ ώρα και για το Πασόκ, αλλά υπάρχουν και άλλα τραγουδάκια. Βέβαια. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, συντροφιά μας, η Σημαίνης Ψωμιάδη, Σημαίνης Ομάδων και Κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags, στη Βασιλός Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. 287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή η σελιδούλα μας έτσι είναι στο Facebook, Μιχάλη μου, από εκεί είναι και τα λογότυπα και τα πάντα. Λόγω επειδή και φωτογραφίες όλες, όλα. Φωτογραφίες. Τώρα ανέβασα δικιά μας selfie μαζί με την Φόφη. Φοφάρα μου εσύ. Ρε, τελείωσε, θα αλλάξει. Είσαι και την Καϊλή και όλα σου. Ποια Καϊλή, βρε, είμαστε μόνο με Φόφη. Άσε, βρε, τώρα, ποια Καϊλή. Εντάξει, ρε, παιδί. Μεταξύ την, Φόφη. Την έβαλα. Την έβαλα στο Facebook. Με ποια θα έπινε ποτάκι, με τη Φόφη ή με την Εύα? Και οι δύο, ρε, παιδί. Και, δύο, είσαι, και οι δύο είναι. Μ' αρέσει, ρε, μ' αρέσει, είσαι άπλα. Εντάξει, και πέρασε και από το Υπουργείο Αμήνυση η Φόφη, ε. Ναι. Μην ξεχνάμε. Ήτανε, δεν το θυμάμαι. Βέβαια, ήταν επί Σαμαρά. Επί Σαμαρά ήταν στο. Βέβαια, ήταν στο Υπουργείο. Για ρωτά τον Υπουργό. Δεν θα ρωτήσω τον Υπουργό, σε εμπιστεύομαι, ξέρει πολύ καλύτερα το τι ήταν στο Υπουργείο. Ήταν. Ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι αυτό. Ήταν Υπουργό, ήταν, δεν ξέρω τώρα, ήταν. Εντάξει, ήταν τρεις. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο. Από πού μας στέλνει το μηνυματάκι? Από μας ακούει. Πιο μακριά. Από το. Ποιο. Ποια Αφρική. Η Αφρική είναι πιο κοντά. Πού. Είναι Αμερική, αλλά είναι εκεί στα Λατινική Αμερική. Από το Las Vegas. Από το Εκουαδόρ. Από το Εκουαδόρ. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Να το σου. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Το καλημέρα φίλο το φίλο μας τον Γιώργο. Λέει, Γιώργο. Γεια σου, Μπάτμαν, ανταπόκριση από Εκουαδόρ, μέρος δεύτερο. Μετά από δημοσκόπηση από δείγμα τριών ανθρώπων στην ερώτηση ποια ομάδα ελληνική γνωρίζουν, το 66,6%. Ναι. Είναι συγκλονιστικό το 666 δηλαδή. Απάντησε Παναθηναϊκό και το 33,3 απάντησε Ολυμπιακό. Στο Εκουαδόρ δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Γίνεται εκεί. Ψάχνω, λέει, και νύφη για Φωτιάδη με πρίκα. Ναι. Ιγκουάνα αντί για καμπύλες. Χαιρετισμού στο Άρχοντα. Παντού είναι ο κόσμος και σ' ακούει. Πήγε για διακοπές ο άνθρωπός μας αυτός. Εκεί αλλά... τι έχει τώρα, ζέστη δεν έχει? Δεν θα έχει ζέστη. Και η Γκουάνα. 35 βαθμούς έχει εκεί. Δεν ξέρω, θα μας ενημερώσει μάλλον. Και η Γκουάνα. Πες τον αν σου δίνανε εκεί την ιστορία με τις καμήλες που έλεγες που θα. Α, σε πω, θα σου πω. Τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει. Βρήκα θέμα δηλαδή. Και λέω ότι. Ναι.
ήταν μία από τα τρίκαλα που δεν την έχει ακουμπήσει ο άνεμος. Ναι, είχε... ναι, όντως. Ο στρατηγός άνεμος που έλεγε και ναι, 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 ναι. Εντάξει, βγήκε κάποιος, είναι συγγενής του Μαργαρίτη, ήταν αυτός συγγενής. Που παίζει στον ΠΑΟΚ. Του Μαργαρίτη του τραγουδιστή. Α, μάλιστα. Και ναι, λέει Φωτιάδη, λέει, σε γνωρίσω μία λέει από τα τρίκαλα 40 χρονών. Δεν την έχει ακουμπήσει ούτε ο άνεμος. Έχει 500 στρέμματα ποτιστικά. Ποτιστικά. Τι είναι τα ποτιστικά. Ποτιστικά είναι δηλαδή για μαγιανό, τέτοια πράγματα. Ναι, τέτοια πράγματα. Ωραία πράγματα. Περνάει καιρός, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Καπάκι γίνεται το ταλαβέρι με τις 25 καμήλες. 25 καμήλες ποιες είναι. 25 καμήλες ήταν τα Εμιράτα. Πήγε στα Εμιράτα. Όχι, ήταν. Έχω ένα άτομο επειδή δουλεύει στη πρεσβεία στα Εμιράτα. Ναι, παντού έχεις ρε άνθρωπους, παντού. Ήρθε πάνω στο Τριάδι στην ταβέρνα και μου λέει, σου κάνω γνωριμία εγώ λέει, από τα Εμιράτα. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Με ποια? Μία από τα Εμιράτα. Τι λες ρε, σοπάρε, πριγκίπισσα. Όχι, δεν είχε πολλά λεφτά. Πολλά εδώ λεφτά, πέρα. Ναι. Το θέμα είναι το ότι. Το θέμα ποιο ήταν. Μου δίνει 25 καμήλες. Πρίκα. Πρίκα, 25 καμήλες. 30.000 η μία λες. Σοβαρά, τόσο. Ναι, ναι, ναι. 30.000 κάνει μία καμήλα. Μα έτσι με έλεγε. Ωραία, δει κανένα εκατομμύριο άμα τα έβαζε χοντρικά κάτω. Και θα, και... θα τα έφερνε εδώ. Και θα πού θα τι έφερε τι καμήλες. Εδώ θα βγαίνανε τάξη, θα βγαίνανε βόλτα. Πώ πήγε το τρενάκι. Πώ πήγε το τρενάκι και πάει από το λιμάνι στο Μέγαρο. Ναι, ναι, ναι. Από το Μέγαρο. Στο λιμάνι και θα γίνονταν βόλτα. Και θα γίνονταν βόλτα με τις καμήλες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν ήθελε να κάνει επένδυση. Ένα πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο πράγμα. Και γιατί δεν τις έφερε τις καμήλες τελικά. Τελικά γιατί δεν προχώρησε. Στράβο. Περνάει ένας μήνας. Εντάξει, έβγαινα και στην εκπομπή και λέει πότε θα γίνει. Πότε θα γίνει, μάλιστα. Σου έκανε. Κάπου εκεί βγαίνει και ακόμα ένας από ένα φίλο που είναι Ολυμπιακάκιας. Ολυμπιακάκιας, ναι. Ξάδερφος λέει, εγώ έχω ξαδρέφη από Αλβανία. Λέει, ναι. Έχει 500 πρόβατα. Γενικά, όποιο έχει οτιδήποτε σε κτηνοτροφικό, σε σκέφτεται. 500 πρόβατα. Και εκεί στράβωσε η δουλειά. Θα τα φέρω στο λευκό πύργο. Έπρεπε εκεί την ημέρα να διαλέξω από αυτά τα τρία. Ναι. Και διάλεξα τις καμήλες. Μάλιστα. Έτσι αλλά πού είναι οι καμήλες, δεν τις είδαμε τις καμήλες. Πάπαλα. Πάπαλα καμήλες. Αν μα προδώσαν. Τώρα θα μα φύρει εδώ ο φίλο από το Εκουαδόρ με Ιγκουάνα. Με πόσα Ιγκουάνα δηλαδή συμβιβάζεσαι πρικά. Τα Ιγκουάνα, τα ξέρεις. Ξέρω τα Ιγκουάνα, αλλά τι κάνετε τα Ιγκουάνα, δηλαδή τα έχεις μόνο για μορφιά, δεν είναι για να κάνεις. Κάτι θα κάνεις, κάτι θα τα βρούμε. Κάπως θα τα εκμεταλλευτούμε τα Ιγκουάνα, ξέρω εγώ, δεν μπορείς. Τι άλλο έχει εκεί στο τέτοιο. Θα μας πει, ξέρω εγώ τι έχει στο Εκουαδόρ. Να στείλει εκεί πέρα. Να μας στείλει εδώ χειροπιαστά πράγματα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τι έχει εκεί πέρα στο Εκουαδόρ. Ό,τι έχει εδώ θα το αξιοποιήσουμε. Τα πρόβατα δεν μας κάνουν, θέλουμε καμήλες. Καμήλες δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στα Εμιράτα. Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει, δεν πειράζει. Οι καμήλες έβγαζε και γάλα και γάλα και παστούρμα. Παστούρμα, παστούρμα. Αγιούζε με δεμπέντε. Παστούρμα, καλημέρα στη γραμπούλα, δώσε καλημέρα. Τι έγινε, ρε. Οπ, καλώς τον. Όλα καλά. Κομπλέ είμαστε. Τι καμήλες ήταν ρε Φωτιάδη, Mercedes. Ναι. 30.000 η καμήλα. Ναι. Πάμε κάνει τόσο. Πάμε κάνει τόσο. Και δεν είναι καμήλες αυτές εδώ. Αυτές είναι με διπλή καμπούρα είναι. Διπλή. Με διπλό διαφορικό. Ναι. Έχει καμιά καμήλα με μονή καμπούρα. Έχει. Πώς δεν έχει. Hey. Απλώς το θέμα είναι ότι έπρεπε να την πεις, ας πούμε αυτή, κοίταξε, εντάξει, καμήλα να τις φέρεις στην Ελλάδα, θα με φέρεις και έρημο. Την έρημο, μόνο μπορούσα να τη μεταφέρει εκεί στο ξωτικό Τριάδι εκεί πέρα. Τριάδι του κάναμε. Από την, μεριά, από την πίσω μεριά που είναι εκεί πέρα. Έχει. Μόνο εκεί από τα λουτρά που έχει ο Σαββίδης τώρα είναι να πάρει και στο εργό. Έχει λουτρά εκεί. Βέβαια έχει τα λουτρά. Για τα λουτρά. Τα λουτρά της Θέρμης που είναι. Λειτουργούν αυτά, το είχα πορεία. Λειτουργούν, αλλά είναι να ξεκινήσουν. Χρόνια είναι. Μπάμπη μου, δεν είστε ενημερωμένοι. Δεν είμαι ενημερωμένοι. Είδε στον κόμπο σε δίνω και τα κοινά. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μην το λες έτσι. Σήμερα έχω μπράβο. Έτσι. Σήμερα έχω μπράβο. Πρόσεχε. Πρόσεχε τι θα λες. Πέρα από τη Λαγκαδά την οδό είναι για τσιρίδες όλοι. Ποιος. Δεν πάτε. Όσοι μένουν από εκεί. Έτσι. Εμείς, ναι, γι' αυτό και έχουμε τα λουτρά του Λαγκαδά που λειτουργούν και είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί είχαμε πάει, είχαμε κάνει ο σύνδεσμος τέτοιο συναυλία. Το 12-13 από ναι, 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 έχει γίνει, έχει γίνει μια λουτρά, συναυλία. Στα λουτρά Λαγκαδά. Ναι. Τα λουτρά Λαγκαδά ή τα λουτρά της Θέρμης. Όχι ρε, Λαγκαδά ρε. Εντάξει. Κατάλαβα. Εντάξει. Κατάλαβα τι μπορεί να είναι. Έχει πάει ένα δικό μου άτομο. Ναι.
Ο Κωστάκης πήγε εκεί πέρα, τον είχαν πει έλα από εδώ να πας να κάνεις ας πούμε λουτράκια. Λουτρά, αυτά. Πολύ ωραία είναι τα λουτρά, τα απολαμβάνουμε μάλιστα. Δεν έχω πάει εκεί πέρα. Όπως και στο Πόζαρ είναι μούφα τα λουτρά. Έτσι. Έχω πάει εκεί πέρα. Έχει πάει και ξέρει. Έχω πάει, έχω μπει στην πισίνα. Έχει πάει πέρα ρε Μπάτμαν να πούμε ναι. Και Φωτιάδη και ναι. Είναι δυνατόν να μυρίζει φιάπη μέσα. Όχι. Τι θες να μυρίζει ρε το λουτρό. Ε, λεβάντα. Δεν μύριζε ρε φίλε, τίποτα. Αν να μην μυρίζει. Ναι, πήγαμε σε αυτά τα πριβέ. Εντάξει, τα κάνουν τουριστικά τώρα αυτά γιατί. Ναι, ρε φίλε, ναι. Είναι δυνατό τώρα. Όχι, μια μεριά να κολλάνε τα νερά. Πλάκα να ποια είναι. Σωστό, μαζί σου είμαι. Ναι. Η πλάκα ποια είναι. Πήγα εκεί πέρα, εντάξει, έχει όπω ανεβαίνει επάνω, δεξιά-αριστερά ναι. Τα μαγαζιά και που έχετε. Ναι. Σουβενούρ, τέτοια σουβενούρ. Πράγματα. Ναι, ναι, φτάνουμε στην ευθεία πάνω. Δεξιά και βλέπω εκεί γουρνόπουλα, τα κουτόπουλα, κουκουρέτσια. Το λέω πήγε για χαλά. Ναι, ναι, εντάξει. Πιο κάτω έχει τα καλά. Ναι, πιο κάτω. Είναι κομμάτι εκεί πίνα. Εκεί για να νοικιάσει έγινε. Πόσο είχαν πει την ημέρα, 60-70. Δίνει ο Κωστής. 8 με 10 δίνει για το Πόζαρ. Ενίοτε, κλήρωσουλε. Ναι, ρε φίλε, αλλά ξέρει με το θέμα ότι εκεί κάτι γίνεται. Γιατί δεν γίνεται να είναι τα νερά να, μεταξύ του να κατεβούν από το βουνό το ένα κρύο, το άλλο ζεστό. Έχουν βάλει θερμοσύφωνα εκεί πάνω. Λες και δεν έχει. Μας κρύβουνε. Γι' αυτό εμείς πάμε στη Βόλυβη που είναι ατόφια. Πήγα. Πήγαμε μέσα στα λουτρά και βγήκα και με πονούσε όλο το σώμα την αστρό. Πώς γίνεται από την Κύπρο να έρχονται εκεί πέρα. Τώρα. Στη Θέρμη θα πηγαίνει στα λουτρά του Σαββίδη. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρώτο σε βλέπω. Πρώτο. Ναι. Κανονικά. Ναι. Και μετά θα σας πάω όποιο θέλει να το γνωρίσω τη σπηλιά που έχουμε στο Τριάδι, το εξωτικό Τριάδι. Τι σπηλιά, αυτό κι άλλο πάλι, δεν το ξέρω. Όχι, έχουμε μια σπηλιά που μπαίνει μέσα, έχει 4 πηγάδια εκεί μέσα και προφανάς. Σοπαρέ. Σαν, είναι κάπως, είναι κανένα χιλιόμετρο. Αν μπαίνει από κάτω και βγαίνει από πάνω. Η μυστική και άγνωστη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλιστα. Αυτή ήταν η παλιά του 40 και κρυβόταν οι αντάρτες εκεί. Έτσι. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Τσάου. Να και άλλη είδηση λοιπόν. Βγάλαμε και δεύτερη είδηση ότι θα επαναλειτουργήσουν. Μαζί μου θα μάθει. Μαζί σου θα φτάσω στα. Ναι, πάμε μου. Στα υψίπεδα του Καλαχάρη. Το 1980 που ήμουν εγώ 10 χρονών. Πιάναμε μπάνιο, είχε. Πού κάνατε, εκεί, πού φτιάνατε. Εκεί στο εξωτικό Τριάδι είχε ένα κομμάτι, ερχόταν από πάνω το Χορτιάδι αυτό το νερό. Νερό, ναι, από ναι, το Χορτιάδι. Έχει γίνει και φράγμα πάνω στο Τριάδι και δέχεται κάνει ο Δήμος Θέρμης, πρώτο Θεός, ναι. Να έχει χρήμα για να μπορέσει να κάνει. Δεν κάνει πάρκο, το πλούσιος Δήμος είναι στην Ελλάδα. Όπως έγινε στη Θέρμη, ναι, να που, κάνει γίνεται, και... που γίνονται οι συναυλίες εκεί, να κάνει, θα κάνει και πάνω στο Τριάδι... Συναυλίες. Θα κάνει ένα χώρο τώρα με πάρκο και με πάρκο. Μπατμανίδη δεν φωνάζει όμως κανένα εκεί να παίξει. Δεν είναι. Εκεί πρέπει δεν είναι για το πέσω είναι από το Δήμο που έχει τα. Που αναλαμβαίνουν για τα δρόμενα που είναι. Μάλιστα, για τα δρόμενα. Για λοιπόν, τα δρόμενα που είναι του Δήμου. Ας πούμε. Πολιτιστικά δρόμενα που είναι. Εσύ που έχει τώρα εκεί τι προσβάσει, δώσε λίγο δουλίτσα, κανένα live και κανένα αυτό. Καλημερίζω τον Δήμαρχό μα, τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο. Γιατί μα ακούει, ξύπνησε. Δεν ξύπνησε, αλλά μπορεί να έχει από αυτού εδώ του εργάτε. Οι εργάτε θα του πούνε ότι θα του υπάρχει. Κάποιο ο Φωτιάδη από το Τριάδι, ξέρει. Κάποιο. Ο Φωτιάδη. Κάποιο. Δεν το δέχομαι αυτό το κάποιο. Σε παρακαλώ. Να ξυπνάνε οι δημαρχοί τέτοια ώρα εδώ να ακούνε. Να ακούνε. 8 η ώρα πάει εκεί, απίκο είναι έξω. 8 η ώρα εμείς τελειώσαμε. Εμείς γιατί ξυπνάμε τις 5. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ακούγονται τα προβλήματα όλου του κόσμου. Εδώ, παλιά ξέρεις είχε η TV 101 εκπομπή, η ώρα του Δημάρχου, τη θυμάσαι. Ναι. Που πήγαινε και μιλούσε κάθε Δευτέρα. Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και έλεγε πόσα ώρα ο Ατσαλάκωτος. Ο Ατσαλάκωτος. Ο φτερωτός γιατρός. Ατσαλάκωτος. Τώρα 33 εκατομμύρια. Πέρασε και από το Υπουργείο Αθλητισμού, ε. Πέρασε. Όλα τα. Ρε, εσύ είσαι τώρα εδώ πολιτική εγκυκλοπαίδεια. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Τα πάντα. Επί. Είσαι ο Παπαρηγόπουλος κανονικότατα τη πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Επί Κωνσταντίνου. Επί Κωνσταντίνου. Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, βεβαίως, 91. Ήταν και τέτοια, πες την. Η κόρη του. Πες την. Η κόρη του. Του Μητσοτάκη. Η Ντόρα. Η Ντόρα. Η Ντόρα. Η Ντόρα, όλα, τώρα, όλα, όλα. Ήταν και στο πολιτικό. Μάλιστα. Πρέπει, σε θέλω, σε περιμένω τώρα που θα αρχίσει ας πούμε, να γίνονται και γενικότερα εκπομπές για τις εκλογές. Γι' αυτά σε θέλω σε ένα. Όχι debate. Σε θέλω το βράδυ των εκλογών εκεί που αναλύονται τα αποτελέσματα. Singular logics και τέτοια. Και λέει, ας πούμε, έρχονται τώρα τα αποτελέσματα από τον Άιστρατ. Από το αυτό σε θέλω εκεί σε ένα πάνελ. Είναι φαντασιώσιμη προσωπική. Να σε πω ένα λεπτό. Να με πεις. Έχω έναν από εδώ από τον Άγιο Παύλο. Ναι. Μπαίνει ένα καινούργιο κόμμα.
ακόμα. Δηλαδή είναι μια ομάδα. Οπα, και επειδή ήμουν στον Ξάρεφο εδώ το. Αποκάλυψη το... νούμερο 3. Ναι, 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 ναι. Και ακόμα αυτός... στον Άγιο Παύλο. Στον Άγιο Παύλο, στο Δήμο. Στο Δήμο. Α, στο Δήμο. Στο Δήμο, Άγιο Παύλο. Ναι, ναι. Και το γνώρισα εκεί στο Φωτιάδη τον Ξάρεφο μου εκεί πέρα το σχολείο οδηγών. Έφερε κάτι προσκλήσει γιατί γινόταν ένα χορό. Και με λέει ένα καινούριο κόμμα. Λέω, άμα θέλει, εγώ μπορούμε να βοηθήσω με το λόγο. Με το λόγο. Με το λόγο σου που είναι τεφαρίκι. Και με... αυτό έχει πετρέλαιο, έχει ας πούμε. Τι έχει πετρέλαιο, έχει βενζινάδικο. Α, ναι, 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 το παιδί δουλεύει, κάνει, έχει βοηθήσει και το ΠΑΟΚ. Όλοι με αυτό το ΠΑΟΚ. Ναι, το... τι να κάνει, έχει βοηθήσει την Καλαμαριά μας κανένας. Ο Άρης μας, καλημερίζουμε τον Άρη μας δηλαδή. Τον Άρη τον όλο τον καλημερίζει. Όχι, Άρη το λένε. Α, νόμιζα τον Άρη την ομάδα. Όχι, Άρη το λένε αυτό. Πραγματικά δεν το λένε. Και τον είχα πει ας πούμε για να στη Μαρμίτα. Να πάρει να διαφημιστεί, μάλιστα. Πετρελιά. Και μπορεί και εδώ να το κάνει. Αλλά ακόμα δεν είναι οι εκλογές δημοτικές. Θα έρθει εδώ να μας ταχώσει. Μας ταχώσει. Νόμιζα κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό ήθελα να σε πω. Αφού δεν ήρθε η νύφη από τα Εμμυράτα, μήπως ήρθε κανένας ας πούμε έτσι μεγαλομέτωχος, κανένας επενδυτής, κανένα αυτό. Μήπως κάτι μπορούσε να βοηθήσει και σε εκεί. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Αυτό το γνώρισα και δεν είπαμε θα κατεβάσουμε εμείς κόμμα. Το λόγο είναι επειδή. Να, να περιμένω τον υπουργό μας. Υπουργό, πού ήταν. Τι έγινε, μήπω να πει για Τσίπουρα το βράδυ και εκεί. Υπουργό, υπουργοί είναι αυτοί. Θε να βγει κάτι σε 7,5 ώρα, 7 και δεν ξέρω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Εδώ είμαι, ρε, εγώ δεν σ' ακούω. Εγώ δεν σ' ακούω. Εγώ δεν σ' ακούω. Εγώ τρεις φορές την ημέρα καθαρίζουμε την τηλεόραση του σπίτι. Τρεις φορές την ημέρα την καθαρίζουμε την τηλεόραση. Θα σε φέρω ειδικό πανάκι που έχω στο σπίτι και να κάνεις να μην πάει τίποτα. Πήρες. Πήρα μικροίνες και τέτοια αυτά τα καλά. Τι αγάπησε, κουρεύω. Όταν θα πάω στην Ανίτα, το πρώτο πράγμα που θα αναγγείλω είναι τον υπουργό. Μεταξύ, όταν πήγα, άκου τώρα να σε πω, πες μου λίγο το όνομα σου. Παντελές. Παντελή μου, πήγα τη Δευτέρα στον υπουργό. Στον δήμαρχο, συγγνώμη, και μπήκα μέσα μεταξύ και συμβούλου. Όχι συμβούλου, είχε κάτι για κάτι, ας πούμε, ένα. Φέρετε θάλασσα στο Τριάδι, ναι, μεταξύ αυτό. Άκου τώρα, Θοδωρή, είναι από το 1998 δήμαρχο. Ούτε ο Παπαντρέος δεν ήταν. Ούτε ο Παπαντρέος δεν ήταν. Δηλαδή, σου μιλάω, έχει από το 98. 20 χρόνια! 20 χρόνια δήμαρχος! 20 χρόνια! Αλλά έχει κάνει τα έργα! Ούτε Ολυμπιακός τόσα συνεχόμενα! Ναι! Πρωταθλήματα! Όσο μιλάω, δηλαδή, σε ρί. Εντάξει, 62% είχε πάρει δήμαρχο, ναι! Ποιος ήταν ο Φιντελ Κάστρο, ο Κιμ Γιονγκούν του 32. Και εντάξει, έχει πάρει πτυχίο πολιτικός μηχανικός, ο δήμαρχος μας, ναι, 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 ναι. Και το ξέρω από τότε που πάτησα, λέει. Εντάξει, είναι και ο πρώην κοινοτάρχης που ήταν, είχε φτάσει. Αυτός πρόλαβε στο Δήμο που, τότε που τον Καλλικράτη που έπαινε. Πάλι Πασόκι τώρα. Τι. Ναι, όλοι Πασόκι. Ο Δήμος του Δήμου Θερμής είναι όλοι Πασόκι. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι ο πιο πλούσιος Δήμος, γιατί είναι ο πιο υποανάπτυξη. Είχε βγει, πήγε να βγει, ας πούμε, λέγανε για το Δήμο, ξέρω εγώ, για το Θόδωρο, δηλαδή, ότι α, έτσι πώς και τι. Από το 1982 και μετά το Πασόκ έβγαινε. Έβγαινε μετά η Νέα Δημοκρατία, είχε κάποιους από εκεί τοπικούς. Αλλά από εκεί και πέρα μετά ήταν ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος, το ξέρεις. Και έδωσε το δαχτυλίδι στο Θόδωρο και από εκεί πήρε σερί, ανέβηκε το Λάναρι. Φίλησε δαχτυλίδι. Πάντως ευχαριστούμε και το φίλο που έδωσε την πληροφορία του παιδί. Ναι. Δεν θα αρχώσουν να σε τυχαίρε. Στα γενέθλια του Άκη βγήκε. Τυχαίρε δεν θα αρχώσουν. Ξέρεις τι έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δείξε λίγο, Μπάμπη, τι έχω τα. Πού να τα δείξω, ραδιόφωνο είμαστε. Όχι να τα δείξει, συγγνώμη. Δηλαδή. Πες ότι όλη τη χρονιά του Πασόκ έχω. Σε πλαστικοποιημένα. Τα έχει φέρει εδώ πλαστικοποιημένα. Ξέρεις και ποιον έχει ανάμεσα. Εγώ τα δείχνω πάντως, δεν τα βλέπει ο κόσμος. Ανάμεσα, ποιον έχει λες μέσα όλ και τον Σαμαρά. Και έχει και τον Αλέξη μέσα. Μάλιστα. Και τον Αλέξη. Λοιπόν, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Αλέξη είναι μέσα. Μέσα στα παιδάκια είναι μέσα. Εντάξει, τον έχει χωρίσει λίγο άλλο. Έχει και τον Μπάγκαλο, ξέρω εγώ. Έχει και τον Βαγγέλη, έλα. Για το πρώτο διάστημα τη 7, επειδή δεν σ' άκουσα, που έβαλε του ύμνου και αυτά. Ναι, τα έκανα.
Επειδή με πήραν από τα κεντρικά κάτω, ναι. Τι σε είπανε? Και επειδή είσαι δύσκολη μίξη, λέει, Βλάχος, Πόντιος και Πασουξής, είναι δύσκολη μίξη, λέει αυτή. Δεν μπορούμε να του, ακόμα να τον εξερευνήσουμε. Ναι. Και νιώθουν στεναχωρημένοι. Για κλείσιμο θα παρακαλέσω τον κύριο Μπάμπη. Βεβαίως. Α, όταν είσαι καλεσμένος εκεί, τέρμα του Μπάμπη. Ε, κύριε Μπάμπη, και τέτοια δημοσιογραφικά θα μιλάτε. Δημοσιογραφικά θα μιλάτε. Σα αγαπώ πολύ. Γιατί μας ακούνε και στην Αθήνα. Πρέπει να προσδώσουμε ένα κύρος. Ήδη τώρα που τον ακούνε στην Αθήνα πέφτουν μολότοφ, να το ξέρει. Έλα, υπουργέ μου. Έτσι. Λοιπόν, θα αφιερωμένο για το πρώτο διάλειμμα τώρα των 7.30. Καϊκουνίδες, Καϊκουνίδες Χρήστος και όμως αχάριστη. Θα σου αφιερώσω, είναι αυτό τελικά. Θα μπεις με την οικοδομή, θα μπεις με την οικοδομή στην Ανίτα του κύριου Μπατμανίδη. Έτσι θα το δώσω εδώ. Και Καϊκουνίδης Χρήστος και όμως αχάριστη θα μετανιώσεις. Παίζει από κάτω, δεν το ξέρω το κομμάτι, θα είναι κανένα πολύ μεγάλο. Έτσι, κλείνω και θα τα πούμε. Φιλιά. Είμαστε μετέδος. Δισκάκι παλιό 45. Άκου. Γνωστό. Γνωστό. Είναι μία. Είναι. Για να δούμε. Να μπουν τα λόγια. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι? Καϊκουνίδης Χρήστος. Καϊκουνίδης Χρήστος. Η αχάριστη είναι το κομμάτι. Α, για την αχάριστη. Για την ίδια την αχάριστη. Αχ, τον έφτιαξε στην ψυχούλα του εδώ, μεράκλωσε! Κάτι τέτοια με κάνεις και... Τρελαίνεται! Για ακούσουμε κουπλέ! Για μένα είναι μια ιστορία, ένα ιδίο, πολύ μικρό. Μ' αρέσουν οι καταλήξεις σου. Πάμε! Μα σου, τι συντριμιά, καταπονεί! Σεισμοί με 10 ρίχτερ. Αχ, στις καρδιές μας. Τι μας έκανες. Αχ, τι μας έκανες. Πάμε ρεφρέν. Μα όμως αγάπησα, θα μετανιώσεις και ίσως κι από τε να το πληρώσεις. Δεν το πλήρωσα εγώ. Άρα, και το πληρώνω ακόμα. Το πληρώνουμε γιατί είμαστε καλοί και μας πατάνε. Έτσι. Αλλά εμείς δεν επιθυμούμε το κακό ούτε του εχθρού μας, Μιχάλη μου. Όχι, εγώ. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Λόγω επειδή στο Λίμπερο 107,4 θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας. Άρα, έχεις φέρει ρολογάρα. Μου τα δείχνει όλα, δειγματίζει. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για να έχουμε μπροστά μας έτσι ένα τόφιο γεμάτο μισαωράκι. Για να ανατινάξουμε όλα εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4 με την αχάριστη. Την αχάριστη. Αχ, τι μας η καρδούλα μας πρωί-πρωί. Τι να καταλάβει ο Κοσμάκης, τι περνάμε. Μικρό διαλυματάκι, συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα και πολύ μάχημα για να μην χάνουμε χρόνο, διότι δεν αρκεί το διωράκι μιας πρωινής εκπομπής για να χωρέσει την πληθωρικότητα. Πού να φτάσει, θέλουμε τρεις ώρες να... Όχι, μου είναι τρεις ώρες να έτσι να το ευχαριστεί οι ακροατές μας. Μαραθώνιο, θες να κάνουμε 24ωρο, να σπάσουμε ρεκόρ. Δεν φτάνουνε, δεν φτάνουνε. Όχι, τρεις ώρες καλά είναι, εντάξει. Καλά είναι, άντε. Μην πάρουμε τον Κωστάκι. Όχι, μοιράσουμε ψωμάκι, δεν ξέρω. Και έχουμε στη γραμμή μια παρουσία η οποία θέλει να σου μιλήσει στο πρωινό για να δούμε αν θα μας κάνει τη χάρη εκείνη τη τηλεφωνία και μπορούμε να συνδεθούμε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, τον κύριο Φωτιάδη. Έτσι δεν σας φτάνει ο χρόνος. Τίποτα. Τηλεφωνώ από Αθήνα, πάντα επιτυχίες. Εύχομαι η εκπομπή σας να έχει κι άλλο χρόνο για να σας ακούμε, να σας χαιρόμαστε. Πολύ καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σας μνημονεύει συνέχεια. Στην Αθήνα η φίλη μου, η Τζέννη, στην Αθήνα, στο Λαγονίσι, στο ένα, στο άλλο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και εγώ έτσι να σας ακούω εκεί, να τον ακούω, να είστε καλά. Επιτυχίες εύχομαι. Πώς, θέλω να μάθω και πώς... να κερδίσετε και πιο πολύ χρόνο στην εκπομπή. Δεν πειράζει. Πώς γνωριστήκατε, θέλω να μάθω, ας πούμε. Πώς έχει προκύψει αυτή η φιλία? Α, είμαστε φίλοι πολύ, ναι, προέκυψε μεσητικά, γιατί κάποια στιγμή πήγαμε κάποια ζήτηση εμείς για κάποιο μεγάλη έκταση Θεσσαλονίκη και ένας πολύ καλός φίλος μου έδωσε τον κύριο Φωτιάδη, μιλήσαμε. Εντάξει, δεν μπορεί να έγινε η δουλειά γιατί ήταν πολύ μεγάλη η έκταση και δεν τα βρήκαμε. 600 στρέμματα. 600 στρέμματα. Ναι, στην Καλλικράτεια. Στην Καλλικράτεια. Και από τότε είμαστε φίλοι. Έτσι. Μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο. Το καλύτερο παιδί. Και περιμένω τώρα πότε θα κατέβει Αθήνα ο κ. Φωτιάδη. Έρχεται. Θα τον δούμε και όλες να μιλήσουμε και από κοντά. Θα βγεις στις τηλεοράσεις. Τα πάντα. Έτσι λέμε, ναι. Έτσι μαθαίνουμε. Είναι πώς λέμε. Γεια σου, Τζενουλάκο.
Γεια σου Τζερουλάκο. Άρα Τζερουλάκο μου είσαι. Γεια σου Μιχαλιό μου. Καλημέρα, καλημέρα Τζερουλάκο. Καλημέρα. Επίσης. Έγινε. Καλημέρα. Έγινε. Καλημέρα. Τι μας τράβω στη δουλειά, δεν πήραμε τα μεσητικά, τα 600 στρέμματα. Όχι, Μπάμπη, ξέρεις τι. Τι έγινε εκεί. Καλκράτεια. Αν ήταν το 2010 ή το 2008, η αξία του όντως το βρήκα εκεί στην Καλκράτεια μια έκθεση για να κάνουν από Αμερική γκολφ. Γκολφ για γκολφ. Καλκράτεια. Ξενοδοχεία και τέτοια. Βρήκε, βρέθηκε. Ποιο θα πάει να παίξει την Καλλικράτεια, μωρέ γκολφ. Ψάχνανε να δει από Αμερική, ναι, από Λος Άντζελες. Δεν είχαν ιδέα. Δηλαδή, αυτή εδώ που βγήκε τώρα έχει παραδώσει με Αμερική. Μάλιστα. Είναι ολόκληρη ομάδα. Ολόκληρη ομάδα. Και ψάχνανε να βρουν, δηλαδή θέλανε ένα άτομο, γιατί από Αθήνα τώρα για Θεσσαλονίκη δεν είχαν. Και γνωριστήκαμε έτσι. Έτσι. Προσπάθησα, βρήκα εγώ τα στρέμματα. Τα βρήκε στην Καλλικράτεια. Βρήκα, ναι. Βρήκα 400 στρέμματα, δηλαδή. 600 μα είπε. Όχι, είχα βρει και 400. Α, ναι, έτσι, να τα θέλανε, όχι, θέλανε για 400 στρέμματα στην αρχή, αλλά βρήκα 600 στρέμματα και η αξία του ήταν. Τι να σου πω τώρα. Να μην πει. Όχι, 3 εκατομμύρια ήταν. Πολύ φτηνά. Πολύ τζάμπα πράγμα. Να πάρω το πάρω εγώ τώρα. Να φτιάξω υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Υπάρχει αλλά, το αλλά πρωτομάχιο. Ήθελα να είναι κοντά στη θάλασσα. Αυτό απέχει 5 χιλιόμετρα. Εντάξει, θα την φέρναμε και τη θάλασσα. Σε σιγά μου. Είναι 600 στρέμματα. Είναι από το Τριάδι και βγαίνει στη διαστάση. Θα ερχόταν τώρα ο άλλο να παίξει γκολφ στην Καλλικράτεια. Ναι. Όντω. Πραγματικά. Ήθελε τη θάλασσα τη Καλλικράτεια τώρα. Την έχει δει τη θάλασσα τη Καλλικράτεια. Θα γινόταν ξενοδοχείο, θα ήταν με πισίνε, θα είναι μπροστά στη θάλασσα. Θα μιλούσαμε αλλιώ. Θα ήταν ένα πράγμα δηλαδή. Και είναι πάνω στο κεντρικό το δρόμο. Μετά ναι. Αυτοί χάσανε. Αυτοί όχι, χάσανε. Δεν είναι, υπάρχει να, αυτό, υπάρχει. Αλλά είναι, θέλω να είναι κοντά. Κοντά στη κοντά, θάλασσα. Τέτοια έκταση, λίγο δύσκολα. Να τη φέρουμε, ας κάψουμε λίγο. Τέτοια όχι, να σκάψουμε. Και δίπλα στη θάλασσα. Όλα τα θέλουν δικά τους αυτοί. Οι Αμερικανοί. Ναι, ναι. Έξω τον είχα βρει και στο δεύτερο έξω πόδι. Βάση στο θανάτου. Όχι, όχι. Άχι, είχα βρει και στο δεύτερο πόδι στην Νικήτη. 300 στρέμματα. 300 στρέμματα, αλλά. Αλλά ήθελα να. Εκεί ναι, δίπλα στη θάλασσα. Κοντά στη θάλασσα. Έφερε με τη θάλασσα. Δεν μπορεί να βρει να πούμε. Να, να βάλει πετσέτα στη Χαλκιδική δίπλα στη θάλασσα και να βρει 600 στρέμματα. Μου άρεσε πάρα πολύ το δεύτερο πόδι. Δηλαδή από το Μαρμαρά μέχρι και στο Πορτοκαρά. Αυτό είναι μια έκταση. Μαγία. Τέτοια θέλανε να κάνουν ένα νέο Πορτοκαρά. Το κάνουν πόρτο φωτιάδη. Θα σου πω και κάτι άλλο. Η εταιρεία του Σαββίδη αγόρασε στρέμματα εκεί πέρα. Μάλιστα, για να κάνει και άλλη αποκάλυψη. Και άλλη αποκάλυψη. Ναι, εδώ όντως, από τον Μιχάλη Φωτιάδη. Τα πάντα σήμερα είναι σαν τον Τράγκα. Ποιο κάνει. Όχι, ο Μένιος ο Φρυθιώτης έκανε το αποκαλυπτικά. Α, το πάει τελείωσε. Τι πάει, δεν είναι στο νέο έτσι. Όχι, που δεν άνοιξε, είναι. Ούτε πήρε, στο νέο. Όχι, η δικαστήρια έχει τον Σαββίδη, τον έστειλε. Ναι, μου είπε, θα μου κάνει μέχρι δικαστήρια. Νόμιζα γιατί πολλοί πήραν μεταγραφή από το παλιό το έτσι. Πήγε στην Ελένη και έκανε παράπονα στην Ελένη Νεμεγάκη και μίλησε πρωινό έκανε. Α, δεν το είδα, δεν το είδα. Αλλά μας ενημερώνεις εσύ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και μας βρίσκεται και εκεί επικοινωνείτε. Πες τον Ατσού, λέει ο φίλος μας ο 965, ότι για πρόβατα του δίνει ο θείος του το μαντρί του στο κρανί. Το κράνι. Ναι, κράνι. Στο κράνι. Στο κράνι. Στο κράνι. Το κράνι είναι πάνω στην Τριάδη. Είναι, πάνω. Είναι το παλιό οικισμός από το 40 που ήταν παλιά. Με πληθιά ήταν. Πατριδογνωσία εδώ. Μαθαίνουμε ναι, γεωγραφία. Ναι, ναι. Αύριο μεθαύριο μπορεί να πας. Είναι ψηλά. Είναι, βλέπεις θέα. Εκεί βλέπεις την Χανιώνα, βλέπεις την Περαία, βλέπεις το αεροδρόμιο. Ανοίγει η ψυχούλα σου και η όρεξή σου. Είναι ακριβά. Κρυβά. Κλειβά είναι η πλαγιά είναι... αυτή, όλη η πλαγιά είναι τέτοια. Θα τα βάλεις εκεί πρόβατα. Ο φίλος μας τι από το Τριάδι είναι. Ναι, δεν ξέρω, κάτι ξέρει για σένα. Ξέρει, ξέρει. Ξέρει πολλά πράγματα. Και να πω και ένα να άλλο. Να πεις και ένα άλλο. Να χαιρετήσουμε το Χριστάκο το Γραφιαδέλη, τον προπονητή μας. Mm. Κάνει νέα ομάδα ή έχει γίνει 12 στα 12 του μπάσκετ. Oh, 12 στα 12. Χθες ήταν εδώ στην ταβέρνα. Να τις και μαζί. Οι αθλητικές ειδήσεις, ναι, κυρίες και κύριοι. Και να πω και συνάντησα, μπάμπη μου, ναι. Ποιο συνάντησα. Ψώνα. Ένα παλιό του ποδοσφαιριστή του εγγονού. Του ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα, αλλά. Όχι, όχι. Ξανά. Ποιο, ένα παλιό. Στη σειρά του Κούδα. Ναι. Του Σαράφη. Α, τον εγγονό του Σαράφη συνάντησε. Τι λες ρε παιδί μου, χαιρετί... σοβαρά. Ναι, συνάντησε. Αυτός ο Σαράφης είναι ο εγγονός του και ο παππούς. Μένω στην επανομή. Α, μέρα νύχτα, νύχτα, μέρα στην επανομή. Εκεί μένουν. Εκεί. Και χαιρετίσματα δηλαδή. Χαιρετίσμα. Γιατί ήτανε... Σαν τον Κωνσταντινίδη, χαιρετίσματα και στα γιατί σώματα. Γιατί το λέω, γιατί ναι. Και τρεις ήταν παοξίδες. Ναι.
Και ένας Παναθηναϊκάκης. Μάλιστα, ποιος. Ήμουν στο λεωφορείο χθες ήμουν πάνω, ναι. Και ήμουν στην πίσω στη θέση και με λέει, είναι, να, λέει, είναι το Σαράβι ο εγγονός. Ποιο το Σαράβι, ναι. Με πήγε το μυαλό. Σε πήγε, μπαμ, ναι, ναι, ναι. Και με λέω, θα είμαι λέω το πρωί εκεί, ναι. Σε πιοπή. Κάνεις διαφήμιση και στο λεωφορείο. Δεν έκανε διαφήμιση, απλά με λέει, είπα. Είμαι εγγονός, λέει το άλλο το παιδί. 16 χρονών είναι τα παιδιά, δεν είναι μεγάλα τέτοια. Καλά Χριστούγεννα τα ευχηθούμε εδώ και ελπίζουμε ο παππούς να τους πάρει καλό δώρο. Ναι. Καλημερίζουμε το φίλο μας στο Top Gun που λέει, με αντιπεριφερειάρχη πρώτο ξάδερφο, λέει, ναι. Ευκαιρία να βγάλεις και εσύ δίπλωμα, μπάμπι μου, διότι και εγώ δεν έχω δίπλωμα, να σου πω. Λες, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Άχι, όχι. Είναι αδιάβλητες οι διαδικασίες και έτσι πρέπει να γίνεται. Όχι, δεν μπορούμε να παίρνουμε νύχτα και με βίσματα τα διπλώματα. Δεν γίνονται γιατί δεν γίνονται. Θες να πάμε μαζί να ξαναπροσπαθήσουμε. Φτάνει, δεν θέλω φτάνει, άλλο. Δεν άλλο. Κοίταξε, βρήκα μια εταιρεία που, ναι, κάνει στην Αθήνα που, ναι, είναι ηλεκτρικό μηχανάκι. Ούτε διπλώμα, ναι, όντως. Ούτε διπλώμα, ούτε τίποτα. Τίποτα, ηλεκτρικό, με, είναι με, σκούτερ κανονικό. Με την μπαταρία, σαν με το κινητό. Μπαταρία. Το έχει κάνει διαθήμιση στον Παπαδάκη το ένα, ναι, πρωί. Ναι, πήρε και τα τηλέφωνα. Ναι. Ναι, και τα είναι από Κινέζικο. Ναι. Αυτονομία έχει 50 χιλιόμετρα. Μα καλά. Δηλαδή, αυλαγωνεί σε Αθήνα που είναι 30 χιλιόμετρα. Γιατί τριάδι λίμπερο. Ναι, κάνει το και αυτό. Αυτό. Ναι, το κάνει. Το κάνει. Το κάνει. Αλλά θα... το λέω, ναι, με το λαγωνίσει, συφαγώθηκε τώρα να πας. Κοίταξε, να σου πω, νέος φασούλας θα μας προκύψεις τώρα. Δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Θα πουλήσεις την Θεσσαλονίκη για να πας στην Αθήνα. Το είπαμε. Αυτό είναι. Δηλαδή, αρχίζω τώρα λίγο τώρα το φορτώνω. Με... φορτώνω εγώ το γεγονό. Να πω, να πω. Να πεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τι. Έψανα 6 μήνες για δουλειά. Ναι, σε αυτό. Βιογραφικά κανένα τίποτε. Ναι. Γενικά να ψάξω, έκανα 40 χιλιόμετρα, ναι, σε 2 μήνες. Χωρίς μηχανάκι αυτονομία. Χωρίς μηχανάκι, λεωφορείο αυτά, ναι, σε μεζινάδικο που κατσατέρι. Δούλευα σε ένα παλιό μου φοιτικό εκεί στη Θέρμη, ναι. Πήγα από εκεί, mm-hmm. Με λέει, γύρισε και μου λέει, να ρε, πες κάτι για μας όταν θα πας στην... Σοπαρέ, σοπαρέ, για δουλειά ρε, να πω έτσι, τζάμπα. Γιατί αυτόν, ναι, τον ξέρα το 1983. Έτσι. Από 13 χρονών. Δούλευα σε Βουγκαζατέρα. Πάω και έχασα το κύπελλο από την ΑΕΚ του 83. Το μόνο. Όταν γεννήθηκα εγώ. Ναι. Είχε πάρει ο Άρης το κύπελλο. Του από τότε ρε. Από τότε. Μαζί πάμε. Μαζί. 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 Αυτό τι σου λέει πάλι. Πολλά μου λέει. Πολλά. Καλημέρα. Το Μάιο δεν ήταν. Το Μάιο δεν ήταν. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Συγγνώμη κύριε Μπάμπη που δευτερολογώ. Βεβαίως. Έλα υπουργέ μου. Σήμερα είναι ανάγκη διότι είναι ο άνθρωπος. Όχι εγώ μου, εσύ είσαι το εσύ η είσαι, ανάγκη μας. Λοιπόν, όσο για το δίπλωμα να πάει να δείξει την παλιά την ταυτότητα της κλαδικής, ναι, του 80 που έχει την παλιά την ταυτότητα, τον δώσουν και δίπλωμα για αεροπλάνο. Mm. Δεν θέλω υπουργέ μου. Με την παλιά την ταυτότητα της κλαδικής που είχα δει. Α, ναι, ναι, την πράσινη που είχε του Πασόκ. Στο ετήβε, ναι, ξέρω, την ξέρω. Ξέρω. Αμάν, εγώ δεν είχα τέτοια, άρα πάλι δεν δικαιούμαι δίπλωμα. Έχω εγώ την καρτούλα εδώ πέρα. Την έχει. Μπαμπή, σαν φίλου του Μιχαλή, εντάξει, θα συμβουηθήσει και σε ένα αυτή. Ξέρεις, θα κάνουν αυτά, κάνουν χατριακή να έχουν να πάρουν ψήφους θέλουν αυτοί. Ψηφιαλάκια. Και ένα δεύτερο. Έλα. Για να κλείσω. Μήπως η κοπέλα ήταν συγγενής του Καλογρέτσα, έψαχνε στρέμματα για να πάρει κανένα τηλεοπτικό σταθμό. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι μεσίτες από Αθήνα. Mm-hmm. Και είναι, ναι, όντως έχουν από Αμερική, η Ρωσία, έχουν Τουρκία, δηλαδή. Περίμενα σε πού. Περίμενα σε πού. Γιατί από Αθήνα, εγώ τώρα ήθελα, δηλαδή, όταν ήμουν στο στρατόπεδο, γιατί σταμάτησα ένα διάστημα εγώ τώρα, και μου ήθελα να έχω ένα αξιωματικό εδώ, έχω ένα κίνητο, λέει, στην Αθήνα, λέει, στο Καβούρι. Λέω, από εδώ δεν μπορώ να κάνω. Θα δώσω τα τηλέφωνα και μιλάτε, λέω, από εκεί. Από εκεί, για εδώ, μου λέγανε για την Νικήτη. Βρες μας ακίνητο εδώ. Βρήκα, ας πούμε, 5 στρέμματα. Πάντως μυρίζει Καλογρέτσα αυτή η υπόθεση. Μυρίζει Καλογρέτσα λίγο. Τέλος πάντων, θα το ψάξουμε αυτό. Έτσι. Τι να ψάξει, γιατί υπουργέ μου. Θα ψάξουμε. Σαν υπουργό, θα ψάξω και 5 πράγματα. Έτσι θα είναι. Θα πω εγώ. Θα στα πει. Θα εξηγήσω ωραία. Αυτό το άτομο που ναι, βγήκε, ναι, είναι το άτομο που θα γίνει είναι κουμπάρα μου. Εγώ, ναι, θα σου πω αλλιώς. Ναι. Εγώ, αν γίνει κάτω στην Αθήνα με την Ανίτα. Το μόνο, ναι, που θα έρθω είναι για τον, ναι, Μπάμπη, για τον υπουργό μου, ναι, και για τη, ναι, Μαρμίτα. Δεν γυρνά, δηλαδή, θα σου πω αλλιώς. Στην ιστορία όμως, ένα που ξέχασα, τη θυμάσαι παλιά την ηθοποιό τη Ζαφυρίου, την Ελένη Ζαφυρίου. Ακουστά την έχω. Που έπαιζε το ρόλο της μάνας συνέχεια. Ναι.
στην ιστορία βάλει και λίγο Ελένη Ζαφυρίου μέσα. Δηλαδή να μπει και μάνα θέλω στη μέσα. Να γίνει πιο συγκινητική η ιστορία, τι θέλω. Μην την αφήσει έτσι την ιστορία. Θα σου βάλει πω και κάτι λίγο... άλλο. Ναι. Τώρα να βγει μια κοπέλα δηλαδή, και να πει ρε Φωτιάδη, σου έχω δουλειά, σου έχω λεφτά, εγώ θα πω όχι. Ναι. Στη Δευτέρα που πήγα εκεί στο Κωστάκι που έκανε το λαϊκό δικαστήριο, είχε ένα μισήτη, το ξέρεις, το ακουστά το όχι, και γύρισε, κάτσαμε εκεί γιατί περίμενα, γιατί είχε τον άλλο να... Το, σαν τον Παπούλια είναι ο, που τον έχει εκεί πέρα. Είχε και τον Αλέξη από εκεί και έκατσαμε δίπλα, λέει ο μισήτης, σου έχω γνωρίσει μία την τάδε. Την κοπέλα ξέρω, Αντωνία. Άκου τώρα. Αυτή είναι μεσίτε ή γραφή σου είναι και εσύ. Όχι, έχει μπει αυτό εδώ. Μεσίτικα ψυχή κάνουνε. Καρδιά. Αυτό είναι, είναι στο, στη Μαρμίτα και ναι, στο τέτοιο. Ναι, ναι. Μπήκε μέσα για να διαφημιστεί. Ναι. Και λέει ο, ο Γιώργος, ρε εσύ θα σου κάνω γνωριμία, λέει την Αντωνία. Έχω λέει δουλειά, είμαι λέει, γιατρός ή αυτό. Και εκείνη την ώρα εγώ λέω και εγώ όχι. Γιατί δεν θέλω να πάρω από εδώ. Δηλαδή και να βγει γυναίκα και να πει Φωτιάδη, εδώ σου έχω δουλειά, σου έχω σπίτι. Δεν θέλουμε από εδώ, τελειώσαμε. Όχι. Δεν έχω καεί, δεν θέλω να γίνει κάτι. 14, ο 14 χίλι, τότε θα σου αφαιρώ στο τέλος με τα χείλη λερωμένα έρχεσαι φυλά σε μένα, γιατί είσαι πολύ μπερδεμένος. Είναι του Θωμά, Θωμά το κομμάτι. Είμαι μπερδεμένος, την αλήθεια λέω. Δηλαδή και, και κάτω που θα πάω στην Ανίτα μου, έτσι θα τα πω. Δηλαδή θα βγούνε και θα, θα λένε Φωτιάδη, σε βρήκαμε δουλειά σου, έχουμε το κορίτσι εδώ πέρα. Δεν γυρνά πίσω. Δεν γυρνάει, φεύγει. Ο Κώστας, ο Κώστας μήπως έβαλε σε, σε έβαλε σε πέντε κληρώσεις για Γαλοπούλα ο Κώστας μετά. Πες την αλήθεια. Πες την αλήθεια. Όχι, δεν έβαλε. Όχι. Πασό κόλπο κάνατε εκεί πέρα. Πέντε έβαλε. Θα ρωτήσω τον Κώστα μετά. Α, να σου πω και ένα άλλο. Και να σου πω. Ο άλλος ο μεσίτης. Άντε, κλείνω. Θα τα κόστο κλείνω. Άκουσα να σε πω. Με λέει ο μεσίτης αυτός από εκεί που είναι από το λαϊκό δικαστήριο. Με λέει έχω, λέει, έχω κασκόλε του Πασόκ του, με τον ήλιο. Να, ρε, το θέλω, ρε, το αγοράζω όσο όσο. Όχι, ρε Γιώργο, φέρ' τα λόγω γιατί θα κάνω κομπίνο να κάνω. Με τον Μπάμπη στο ραδιόφωνο να το δει ο κόσμος. Να το δει ο κόσμος, ξέρω εγώ. Ναι. Με λέει, τα έχω στη Ελμαϊδα. Άμα, τι θα τα κάνεις, φέρ' τα εδώ πέρα. Φέρ' τα εδώ, ρε παιδί μου, φέρ' τα εδώ πέρα να κάνουμε τον Πασόκ. Να τα αναδείξουμε. Να πω και κάτι άλλο. Πώς την είχα βγάλει τη σημαία εκείνη το πράσινο, ένα γυαλιστερό πανί, 2,5 μέτρα Μπάμπη, 2,5 μέτρα. Και εγώ νόμιζα ότι είναι του Πασόκ και ήταν ήταν... κομμουνιστές. Εντάξει. Γιατί την γάζω σαν δεν είναι κομμουνιστέ ή Πασόκ. Όχι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Για το ίδιο πράγμα παλεύουμε. Ήρθανε στο παλιό του σπίτι ναι. Και όταν τους είδα πώς έβγαλε ο κρασιάκι του Λάβαρο ναι. Τη σημαία. Ναι. Έβγαλα έτσι εγώ τον κοντάρι ναι. Σαν τον Ηρακλή που πετούσε. Καλά πώς γίνεται να είναι κομμουνιστική σημαία πράσινη. Ήξερα ότι είναι του Πασόκ εγώ. Α, δεν ήξερα, 15 χρονών ήμουνα. Γιατί μιλάμε τώρα το 85-86 για. Τότε ο Παντρέο ερχόταν εδώ. Μιλάμε τώρα πώς μάζευε. 400-500 χιλιάδες. Ένα εκατομμύριο και βάλε. Σε παρακαλώ. 400-500 χιλιάδες είναι να πούμε. Περνάει καμιά εβδομάδα. Βλέπω. Το κύπελο μαζεύει. Όχι, όχι. Περνάει καμιά εβδομάδα. Βλέπω. Έρχονται λέει θα έρθουν κι άλλοι για το σπίτι. Αυτό ήταν για να πάρουμε. Οι μα πάνε το σπίτι. Όχι να πάρουμε. Επειδή ήταν λιώμενο το σπίτι. Και το είχαμε κάνει, αυτό ήταν ένα οικόπεδο 360 μέτρα ναι. Και ήταν για να... Γκρεμιστεί. Όχι να γκρεμιστεί, να. Για να μπορέσουμε να πιάσουμε. Γιατί ήταν για γιατρείο αυτό εδώ πέρα, παρακολουθικό γιατρείο. Και εμείς λέει... Τους είπαμε. Ναι, λέει, λέει και μετά αυτή. Ναι. Λέει, εμείς θα σε βοηθήσουμε να πάρεις τον τίτλο. Έτσι. Εγώ περνούσε μια εβδομάδα, βλέπω εγώ 4 άτομα, λέω, θα έρθουν εδώ, βοηθήστε. Έτσι. Τη σημεία την ξανάβγαζα. Ήταν η Δημοκρατία. Πάρε, καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει έτσι πως το πάτε βλέπω να παίρνει η Ανίτα τηλέφωνο και να ζητήσει να εμφανιστεί στην εκπομπή σας και όχι ο Φωτιάδης στη δική της έτσι. Δεν θα πηγαίνουμε εμείς κοίταξε, αυτούς. Μπορεί θα, να γίνει γι' αυτό. Να έρθουν αυτοί. Θα μου βγάλεις Ανίτα εδώ. Όχι να βγάλω, να το κάνω ανακοίνωση. Τι μπορεί, Ανίτα, τι θα έλεγε εδώ, γιατί κάνω στο λίγο. Ένα τηλέφωνο. Να την... όχι τηλέφωνο, και μπορεί μισό λεπτό, Ανίτα γιατί μου. Μπορεί να έρθει εδώ. Σε με... μεγάλη επιρροή να την πω. Ναι, μπορεί να έρθει. Δεν ξέρω τώρα αν έχει εδώ το τι? Παράπτωμα το ε. Έχει, πρέπει να έχει. Τι να έχει, τι να έχει. Παράπτωμα. Παράπτωμα το ε εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Δεν έχει ακόμα. Δεν έχει, δεν έχει ακόμα το παράπτωμα. Θε να το ιδρύσουμε. Ένα λιόμενο. Να το σιγά σιγά. Και αύριο μεθαύριο δεν ξέρει πώ γίνεται. Μπορεί να φτάσουμε τα 600 στρέμματα. Ψήνεσαι.
Από εδώ θα πούμε, Ανίτα μου, έχουμε ένα μικρό λιόμενο, αυτό ένα μικρό σπιτάκι, να δούμε το παράπτωμα. Δεν χρειάζεται, να ανεβάσουμε εδώ στον έκτο μπάσμα, εδώ στο μέγαρο, το Λίπερο, τι νομίζω. Σε παρακαλώ, τι είμαστε. Δεν ξέρω αν μπορέσει και το 6 με 8, είναι λίγο δύσκολη ώρα. Και για σένα είναι δύσκολο. Όχι για μένα, για μένα δεν είναι. Για μένα τι. Τι ώρα ξύπνησες για να έρθεις σήμερα εδώ μαζί μας. Ήμουνα στην ταβέρνα, είχε την ομάδα εκεί του Ατρόμητο, μαζευτήκαν εκεί. Βγήκα στο Facebook, έκανα κάτι ξεκαθάρισμα, κάτι άτομα που ήταν στο Facebook. Έτσι, καλά τους έκανες. Τελείωσε. Βλέπω, πάει δύο η ώρα. Οι δίκες της Μόσχας μία και οι δίκες του Φωτιάδη δύο. Πήγε δύο η ώρα, δυόμιση ώρα. Και εγώ περιμένω. Και εδώ λέω, άντε, λέω σιγά σιγά, είχε και ένα κρύο μπάρμπαρο. Πάσε χθες το βράδυ, τι ήταν αυτό το πράγμα. Βλέπω 4,5 ώρα. Έβαλα και το. Το κινητό είχε γιατί. Από τις 2.30 μέχρι 4.30 πώς πήγαμε, τι μεσολάβησε. Κοιμόμουν λιγάκι, είχα κάνει και ένα καφέ, ζεστό έκανα. Ναι, ωραία. Και... Κοιμόσουνε με τον καφέ, κοιμόσουνε. Ναι, ξέρεις, δεν ήταν πολύ πετυχημένος. Υπάρχει ένα σταθμός εδώ το δικό μας. Ναι, 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 ναι. Και έχει ξένη μουσική. Α. Δηλαδή, ας πούμε, σαν την Whitney Houston. Ο, κάτι, ναι. Η αγαπημένη σου Whitney Houston. Διάφορα τραγούδια. Ναι, ναι. Να πούμε ένα Whitney. Άστο τώρα, δεν κάναμε τώρα, εντάξει. Θα το... τελειώσουμε εκπομπή να μην πούμε ένα τραγουδάκι έτσι εδώ. Βάλτο, ένα... βάλτο για το φίλο μας το... Ένα Whitney, ναι, γιατί για καλά και τα λαϊκά. Ναι, ναι, για τον Toronto που τραγουδάει. Για τον Toronto. I will always love you. Αυτό, ναι, είναι η μεγκράντη της επιτυχία μέσα από την ταινία ο... Bodyguard. Bodyguard, αγόρι μου. Είδες, με είδες ότι κολλάω. Αυτό θα πει να συμπαρουσιαστείς. Με είδες ότι κολλάω και κατευθείαν παπ! Πάσα στον κενό χώρο και εγώ απλά το μόνο που έχω να κάνω είναι να τις πρόξω στα δίχτυα. Κανονικότητα. Whitney Houston, η αγαπημένη. Αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Τα κορίτσια πάνω του Λίπερο 107,4. Ναι, ναι. Λόγω επειδή. Λόγω επειδή. Σε όλα τα κορίτσια, σε όλες τις γυναίκες. Το ναι. Κατερινάκι έμαθα ότι παντρεύτηκε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Του Κατερινάκι, είδες που τα μαθαίνω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τότε που πήγε επάνω στην Κομωτινή. Ναι. Μικρός ήμουνα στις Καστανιές. Ναι. Ήμουνα στις Καστανιές. Ναι, μάλιστα. Στις Σκούπες δεν είναι, κοντά δεν είναι. Πού είναι οι Καστανιές? Στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή, ναι. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Ναι, δεν πήγα ποτέ στην Κομωτινή, αλλά τέλος πάντων. Δεν είχες πάει πάνω στην Οριστιάδα και... πήγα. Στην Οριστιάδα, συγγνώμη. Στην Κομωτινή πήραμε ένα καφέ. Εντάξει, εγώ έμεινα και εκεί. Και έμεινα και εκεί μικρός, εκεί πήγα σχολείο. Άκουγα και το Χόντζα, έβγαινε το πρωί. Σα βγαίνει ο Χόντζα στο τζαμί που λέγεται το τραγούδι. Και όταν ακούσω μπιραλάχ. Μπιραλάχ. Το σπιθό σου ματώνει. Θα φέρω και το τέτοιο. Τι θα φέρεις? Τον Τέφι. Θα φέρω τον Τέφι. Ναι, ναι. Oh, τι μας κάνει. Τι σε κάνω έτσι, έτσι. Το κλείσιμο, το κλείσιμο. Λόγω επειδή με την εκπομπή. Έτσι. Μαζί με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Για την ακρόαση, σε ευχαριστώ Μιχάλη μου για το απαράλληλο πάθος και στένος που επέδειξες και ήρθες σήμερα να συνδράμεις σε μια δύσκολη μέρα. Αν μη τι άλλο, είναι και Τετάρτη. Ξέρεις τι. Συγκινούμε όχι για αυτό εδώ, γενικά με την εκπομπή. Γενικά δηλαδή και με σένα. Το κόσμο σε αγαπάει και σε γουστάρει. Ναι, και όπως και εγώ είναι. Από όλο τον πλανήτη μας ακούνε. Φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Είμαστε worldwide. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Με τη νέα τη χρονιά. Θα κάνεις ποδαρικό. Αυτά θα είμαστε εδώ. Σε επαφή, σε επαφή. Μην παρεξηγηθεί ο φίλος μας ο Γιώργος. Όχι. Εντάξει. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στα πλαίσια. Μην τραγουδά όμως μόνο εγώ. Love you. Έτσι με ωραία άσματα. Με ένα διαφορετικό κλείσιμο. Γιατί έχει και το λόγο λόγον επειδή. Λόγον επειδή. Έχει και αυτή την πτυχή. Έχει και αυτή την. Αυτό το ύφος. Ξέρετε, συγκινούμε πραγματικά. Δηλαδή, είναι ωραίο τραγούδι. Είναι συγκινητικό τέτοιο. Και μεθαύριο που θα φύγω και το για κάτω. Θα πας Αθήνα μεθαύριο. Όχι, όταν θα είμαι πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός. Μακάρι. Εμείς δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το λόγο, επειδή το πρωί όποιος κατάλαβε. Έτσι, αυτός είναι ο χαρακτήρας εκπομπής. Παπούλιας, γιατί δεν πήρε τηλέφωνο. Τίποτα, πήρε το μέρισμα τώρα και το τρώει. Δεν το πήρε, ρε. Θα το πάρει αύριο, λέει, την Πέμπτη. Πώς, αφού είναι φιλοξενούμενος. Τα ξέρουμε όλα, Τα ξέρω, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάτσε, έχει συντάξεις. Έτσι, πάμε. Πάμε. I love you, love you, I love you. Άδικα έφυγε. Άδικα έφυγε τα ναρκωτικά. Άδικα. Κρίμα, τεράστια φωνή. Και 7 χρόνια διαφορά είχαμε. Ναι, τίποτα.
Σχεδόν χρόνια, ασημάκια σχεδόν. Το 63 γεννηθήκε. Μάλιστα. Και ξέρετε, το 63 δεν πήρε ο Άρης κανένα κύπελο. Ναι, όταν όχι. Πέθανε, πέθανε 18 Φεβρουαρίου. Να, μάλιστα. Το 12. Το θυμάσαι, το θυμάσαι. Και 18, 4 Φεβρουαρίου γεννημένο είμαι εγώ το μήνα αυτό. Τυχαία! Δεν είναι τυχαία αυτό. Δεν εδώ. Τίποτα, δεν και είναι, να σου πω και κάτι. Βεβαίως. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα την οικογένεια. Την οικογένεια, την Κατερίνα, του Παντελή Παντελίδη. Μάλιστα, να τη στείλουμε και εκεί τα χαιρετίσματα και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Χαλάρωσε δικαί μου, που λέει και ο Κωστής μας. Χαλάρωσε δικαί μου. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Με τον Μιχάλη θα τα ξαναπούμε. Ξαναπούμε μετά τις γιορτές, θα είμαστε εδώ δυναμικά. Έτσι, δυναμικά. Έχουμε. Έχουμε να πούμε κι εμείς. Αύριο στις 6 ξανά παρεούλα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα σαν τη δικιά μας. Τσάω. Πάμε ένα τελευταίο ρεφρενάκι έτσι. Εδώ είναι που κάνει το ξέσπασμα και κάνει το τρανσπόρτο, το μετατονισμό. Ανοίγει τα χορδέ. Ανοίγουν οι χορδέ. Χορδέ, εκεί γίνει. Σπάει η Τζαμαρία. Σπάει η φωνή τη. Φωνή, εκεί. We'll always love you. Φιλιά. Φιλιά, σας αγαπώ πολύ. Γεια σου, Υπουργέ μου.